Νευράκια, νευράκια. Νευράκια. Εγώ. Ναι, όχι, όχι, για μένα λέω. Α, ναι, γιατί είσαι λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ξημέρωμα 5η 25 Ιουνίου 2020. Είμαστε εδώ ζωντανά στο Λίμπερο 107,4, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Φέρε τον Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίπσιο και Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Θα τα πούμε μέχρι τις 8 η ώρα μαζί εδώ με όλη την ειδησιογραφία, με όλα τα θεματάκια μας, την θεματολογία μας. Δεν μπαίνουν τυχαία εννοείται τα τραγούδια. Όχι, έτσι. Φυσικά τα πρώτα όχι. Έτσι. Για να δούμε τι εισαγωγή έχουμε σήμερα. Λαλαλα, Θεσσαλονίκη με 8 λάμδα, ξέρετε. Δεν ήθελα να βάλω κλαρινά. Γιατί... ναι, δεν ταιριάζει. Όχι. Ναι, θα ταιριάζει, ναι. Ταιριάζει, αλλά δεν ταιριάζει την ώρα. Ναι. Επειδή είναι πρωί. Στην κατάσταση ταιριάζει. Τώρα ήρθε η ώρα. Έβαλα στην εικόνα τώρα τα κλαρινά. Το πρόμο της εκπομπής. Ναι, το είδα. Θα το δει κανένας που να είναι πολύ φανατισμένος και θα φάμε ένα κυνήγι. Ναι. Θα πει Ηρακλειδής είναι αυτή. Ναι, ναι, αυτό είναι μυθύρα 10. Ναι, εγώ γκρουπ αυτό εδώ, έτσι, δεν έχει. Ο Άκης Θοδώρου είναι παοξής, να ξέρετε. Ναι, ναι, το Άκης Θοδώρου. Και καλύτερα, θα λέμε αύριο καλύτερα. Έτσι. Και φεύγουμε και κλείνουμε. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, τα έλεγα. Μην τα λέγαμε. Δηλαδή, δεν θέλω να σε βάλω ή να βάλω το Χρήστο να ψάξει εκπομπές προ-κορονοϊού όταν έγινε η κλήρωση. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Άρης ΑΕΚ, που είπα τελικώς θα είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σφιξάμε. Ξεκάθαρα. Μπορεί τώρα φίλοι Αριανοί να λένε μα το φάγαμε στο 96. Εντάξει. Εγώ θα, ναι, θα ανταπαντήσω όμως ότι η εικόνα του αγώνα αδικούσε την ΑΕΚ. Ναι, και στα δύο μάτς. Και στα δύο μάτς. Ιδίως το χθεσινό νομίζω ότι το 2-0 μέχρι το 96 αδικούσε την ΑΕΚ. Θέλει το δοκάρι, θέλει η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου που δεν υπήρχε Άρης το πρώτο ημιχρόνο. Ναι. Εντέχνος εγώ θα πω. Ναι, εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στον Ένινγκ. Μπορεί σε κάποια πράγματα να έκανε λάθος, αλλά στο ότι διάλεξε να χτυπήσει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, του βγήκε. Ναι. Και έτσι θα του βγαίνει τέλεια άμα δεν ήταν στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, ο Λιβάγια εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Να τα πούμε τα ποδοσφαιρικά μας αργότερα. Ή θέλεις να μπούμε με αυτά. Εγώ έλεγα να τα ξεπετάξουμε. Ναι. Θες να αναλωθούμε σήμερα ό,τι εγώ θες. Έστω ας πούμε μετά τις 6.30 έλεγα να πούμε. Τώρα φίλε κρατές σε λίγο θα πούμε. Συζητάμε τώρα πώς θα πάει η εκπομπή λίγο. Είναι το ότι συζητάμε πάρα πολύ πριν την εκπομπή. Δηλαδή είμαστε 2 ώρες εδώ πριν και ετοιμάζουμε την Δύο μέρες τουλάχιστον. Ναι. Θέλω να καταγγείλω για άλλη μια φορά το γεγονός της 5ης το πρωί. Η οποία 5η πρωί έχει. Λαϊκή. 5η δεν είναι σήμερα. Ναι, ναι. 5η. Η οποία έχει τον τριπλάσιο κόσμο από τα άλλα πρωινά που έρχομαι. Την ίδια ώρα. Αλήθεια. Εδώ κάτω άδεια είναι. Στο είπα και την προηγούμενη φορά. Ναι. Τριπλάσια αυτοκίνητα, τριπλάσιος κόσμος. Μου έχει κάνει εντύπωση. Είναι η δεύτερη Πέμπτη που έρχονται. Μία την Απούλα. Όχι. Δευτέρα έλειψε. Όχι. Ναι, Δευτέρα έλειψε. Προηγούμενη Πέμπτη, να σου πω την αλήθεια, δεν το παρατήρησα τόσο. Αλλά εντόνως. Ούτε εντόμως. Που λέει και ο Στάθης, ο φίλος. Αλλά ναι, μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Είναι 177η ημέρα του έτους. Ναι. Ανατολή ηλίου στις 6 και 2. Δύση ηλίου στις 8 και 53 κλασικά. Γιορτάζει ο Έρος. Έρος. Ναι. Ανήκατε μάθαν. Αυτός. Ο Λογκίνος. Είναι αυτός που μπαίνεις μέσα και βάζεις το password. Κάνεις Λογκίνο. Ναι, ο Λογκίνος. Με 2 γάμα. Κάτσε αφού βάζουμε τα τέτοια. Ωραία. Πάμε. Ναι. Ο Έρος λοιπόν. Ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Η Φεβρονία. Φεβρονία. Μάλιστα. Όχι ο... Είναι ο σωμάρτυρος Φεβρονίας της Πολυάθλου. Ο σωμάρτυρος είναι ο σιωμάρτυρος. Ο σωμάρτυρος. Α, λέει. Ο σωμάρτυρος. Υπάρχει και το σωμάρτυρος. Ναι. Ή και πόσο. Είναι απάντηση. Είναι ναι. Απάντηση. Όσο, πόσο μάρτυρος. Πόσο. Και λέει αυτός ο σωμάρτυρος. Και είναι και ο ένα μηδενομάρτυρος. Είναι απάντηση. το σκορ. Αγίων μαρτύρων Ορεντίου, Φαρμακίου, Έρωτος, Φύρμου. Φιρμίνου, γιορτάζει ο Φιρμίνιο. Πάτε μεγάλο, με έβαλε και γκολ. Ο Κυριακού. Ο Μήνος. Ναι, ο αείμνηστος. Απέθανε αυτός. Ναι. Ναι, πέθανε. Το παίρνουμε το ρίσκο γιατί εντάξει, βάσει στατιστικής. Ναι, εντάξει. Δεν είναι σε κάποιους άλλους. Λοιπόν, Κυριακού και Λογκίνου εν Γεωργία μαρτυρισάντων. Ω, μαρτυρισάντων. Αυτό τι είναι, σαν το ένα μεταξύ των. Ναι.
Έχει επίσης, έχει ωραία πραγματάκια σήμερα. Αγίων Οσιομαρτύρων Ευτροπίας Λεωνίδος της Κελιβύης εν Παλμύρα της Συρίας Αθλισσασών. Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάς? Αθλισσασών είναι με το Σανσόν, ξάδερφο. Ναι, ο Σανσόν. Είναι ο Σανσόν και ο Σανσόν. Αγίου Μάρτυρος Γαλλικανού, Αγίου Προσπέρου του Εξακουιτανίας. Πώς λέμε Προσπέρο, Άνιο, Φελίς. Δεν μπορώ να τα πω. Λοιπόν, Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Πρόσπερου. Ναι. Αυτός είναι ο προστάτης αυτών που τρέχουν στον δρόμο και προσπερνάνε. Ο Αγίος Πρόσπερος. Σε φερληθείτε. Χειροτερεύκατα. Χρόνια πολλά στον πρόεδρό σας, στο μεγαλομέτωχό σας. Είναι ακόμα μεγαλομέτωχος. Είναι το Αγίου Γουλιέλμου. Α, όχι, Γουλιέλμος τέλος. Τέλος. Ναι, ναι. Τέλος, Γουλιέλμος τέλος. Σιγά σιγά. Ναι, καλά, αυτό το τέλος, Γουλιέλμος τέλος το λέμε από το καλοκαίρι, ξέρω εγώ. Έχει κανένα χρόνο που πάει Γουλιέλμος τέλος. Και επίσης είναι της Αγίας Ευρωσίας. Ευρωσία. Με προστάτηδος του Εύρου. Προστάτηδας των ανθρώπων από τις θύελες, το χαλάζι και τις αστραπές. Αυτή η Αγία Ευρωσία λοιπόν προστατεύει τους ανθρώπους από θύελες, χαλάζι και αστραπές. 25 Ιουνίου είπαμε σήμερα. Είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Βάλε το τραγουδάκι που σου ζήτησα, αν μπορείς. Α, ναι. Ναι. Μια που είναι 6 και 8 βέβαια είναι, θα μπορούσα να το βάλουμε αυτό 8 λεπτά πριν. Αλλά θα σου πω γιατί ναι, θα το βάλουμε. Καταρχήν είναι η μέρα του θαλασσοπόρου. Χρόνια πολλά σε όλους τους θαλασσοπόρους. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Δώσε λίγο γκάζι. Αυτό είναι. Ναι. Εσύ είσαι αυτός. Αφήστε με να κοιμηθώ. Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λακάριστο. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ σήμερα. Δηλαδή έχουμε τέτοια παγκόσμια ημέρα, ρε φίλε. Αυτοί είμαστε. Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Γιατί υπάρχουν, τι είναι, ξέρω. Είναι δες πως εξαφάνιση. Η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου, ημερομηνία γέννησης του δημιουργού τους. Μάλιστα. Είναι Βέλγος ο δημιουργός, ο Κομίστα Πέγιο. Αυτό είναι σημαντικό. Γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1928 και πέθανε στις 24 Δεκεμβρίου το 1992. Άντε. Τα στρουμφάκια είναι μια φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλάσματα που δημιουργήσε ο Πέγιο το 1958, πότε γεννήθηκε είπαμε, στα 30 του αυτός ας πούμε δημιούργησε αυτό. Φαντάζομαι. Πάει κανένα με δουλειά, ρε. Αυτός δεν πηδούσε, ούτε εφημερίδα. Εννοεί. Ενώ δεν είχε άλμα, ρε. Άλμα, ναι, ναι, ναι. Στα 30 τώρα για να φανταστείς μια γαλάζια κοινότητα, ναι. Εκτός αν είχε τρεχάματα με αστυνομίας. Μην ξέρω τι. Το 58 τα δημιούργησε αυτά. Και γνώρισε τεράστια επιτυχία παγκόσμια τη δεκαετία του 80, δηλαδή μετά από. Πόσα χρόνια, 30. Μετά από 22 χρόνια. Τα δούλευε τα σου. Ναι. Το τμήμα marketing εκεί δεν δούλευε καλά. Πάμε στα γεγονότα. Το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Κορνάρο! Σαν το. Γιατί κορνάρι. Το ξέρεις το, Βιντσέντζο Κορνάρο. Και λέει τώρα κατεβαίνω. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό. Το 1826 η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης. Πώς λέμε Μάνη, να το βάλεις δίπλα, καθάρισε. Ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δειρού. Δηλαδή και σε δύο έδρες παίξανε, τον ήπιε και στις δύο έδρες. Σε δύο μάτς. Διπλή ήττα. 1912. Ο Τσικλητήρας, ο Κωνσταντίνος, κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς. Οπα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στον μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. Τι λέει, ρε φίλε, το 1936. Δεν τα βρίσκανε με τίποτα τα γαλάθια. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος. Με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότια.
Πολέμησες. 1987, ο 27χρονος φοιτητής της ΑΣΟΕ Παναγιώτης Φρατζής ομολογεί ότι σκότωσε τη γυναίκα του τη ζωή. Άρα δεν ήταν η ζωή του. 18 ετών, τεμάχισε το πτώμα της σε 16 κομμάτια και τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων στα κάτω Πατήσια. Πρόκειται για ένα από τα πιο φρικαστικά εγκλήματα στα ποινικά νομικά. Γεννήσεις. Ναι, 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 ναι. 1852, ο Αντώνη Γκαουντί. Γνωστός. Ναι. Ισπανός εκεντρικός αρχιτέκτονας. Αυτός που έκανε τη Σαγράδα Φαμίλια, νομίζω είναι. Α, για φαμπουκί τον ακούω. Τον, ναι. Είσαι απίστευτος. Ναι. Το ξέρω. Πιο χαρακτηριστικό του δημιούργια η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Ναι. Α, εσείς να πας σε τηλεπαιχνίδι. Ναι. 1903, ο Τζορτζ. Σημαίνω το μεταξύ, ξέρεις, το πρωί θα πω για τον Γκαουντί. Ναι, ναι, ναι. Μπες Google, ρε, τι είναι αυτό. Αυτό είναι αμάξι. Τι είναι. 1903, ο Τζορτζ Όρουελ. Ναι, το 1984. Και η φαρματοζών. Έλα. Τα διάβασες πριν. Όχι, έλα. Έλα, τώρα. Δεν μπορώ να θυμάσαι. Κάτω τον Όρουελ, δεν ξέρεις. Ναι, το ξέρω, ρε φιλάδο. Το 1984 δεν το θυμάμαι. Mm. Ναι. Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμα του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. Η φάρμα των ζώων το 1984. Το θυμάσαι τον Τόνι Μπλερ. Εννοείται. Oh. Αξιαγάπητος. Μάκη Σίγκους και Καψάλης. 1943, William Moggridge. Πες μου τώρα για αυτόν. Αυτός πήρε χρυσή μπάλα. Όχι, ο Μόντριτς πήρε χρυσή μπάλα. Ποιος είναι αυτός ο Μόγκριτς? Αυτός που τρώνε. Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος. Δηλαδή αυτός ήταν δάσκαλος στο πανεπιστήμιο, σχεδίαζε κιόλας και ήταν και συγγραφέας. Σχεδίασε, λέει, τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή λάπτοπ. Και πώς φοριέται αυτό? Α, σχεδιαστικά. Γιατί είναι φίλο όμως τα λάπτοπ να λέγονται λάπτοπ και όχι Μόγκριτς? Έλαντε. Αφού αυτός θα ανακαλύψει. Ποιος είναι ο κύριος λάπτοπ? Έλαντε. Αδικία για τον, ναι, για τον, Μόντριτ, ναι, για τον Μόγκριτ. Λοιπόν, πάμε και στους θανάτους. Το 1978, ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρηλυκής γενιάς του 30. Πότε μηχρόνο. Επίσης, αν σήμερα πέθανε ο μεγάλος Ζακ Ιβ Κουστό. Α... Γάλλος, ωκεανογράφος. Δεν ήξερα ότι είναι, ναι, Γάλλος. Ωκεανογράφος. Δεν μου έρχονταν ότι ήταν Γάλλος. Α, και το 2009, μεγάλη απώλεια. Μουσικά τουλάχιστον, γιατί τα άλλα τα, τα παραβλέπουμε λίγο. Λοιπόν. Μάικλ Τζάκσον. Α, το 9, ε! Σήμερα, σαν σήμερα, το 2009, σε ηλικία. Δεν μ' άρεσε ποτέ ο Μάικλ Τζάκσον. Ποτέ. Δεν με χαλούσε. Δεν λυποθυμούσα. Τον άκουγα ευχάριστα, αλλά δεν ήταν στις επιλογές μου να το ακούσω. Ναι. Και είχε και κάποια τραγούδια σταθμό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Χαρίσεις. Ναι. Είχε κάποια τραγούδια που. Δηλαδή δεν έχω γυρίσει σπίτι να πω, φίλε, θα βάλω τώρα ένα Μάικλ Τζάκσον να γίνω. Αυτό. Ναι, δεν το έκανα. Δε, αλλά ναι, αν το πετύχαινα, δεν το άλλαζα, ρε παιδί μου. Το άκουγα. Ναι. Mm. Αυτά και με το σαν σήμερα. Έτσι. Πάμε λίγο στις προβλέψεις μας. Πάμε στις προβλέψεις μας, ναι. Να δούμε μήπως, γιατί χθες είχαμε ένα θεματάκι μου να πεις. Θα αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, ναι, νομίζεις? Δεν ξέρω. Ιδέα δεν έχω. Νομίζω στην Αγγλία τα πήγα καλά πάντως. Στα άλλα νομίζω ότι δεν. Λοιπόν, περίμενα να βρω εγώ την ημέρα μου εδώ να σου πω τα μάτς. Λοιπόν, ξεκινάμε με Αγγλία. Γουλς Μπόρνμουθ. Είχα... Τόπος Άσος. Ναι, 1-0 ήρθε. Ένα. United. Εσύ τι έδωσε, δεν μας πεις. Κοίτα εδώ. United 3-0 τη Sheffield United. Άσο, μπράβο. Newcastle Aston Villa 1-1. Άσο, το έδωσα. Εγώ, εσύ το έδωσε. Χ. Ωραία, το πιάσαμε και αυτό. Norwich Everton 0-1. Διπλό το δώσαμε και δύο. Liverpool Crystal Palace. Άσο. Άσο. 4-0. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στην Ισπανία. Ελλάδα. Ξάνθη Ατρόμητος 1-0. Μεγάλη νίκη τη Ξάνθη. Κουβάκι 2. Κουβάκι 2. Χ το έδωσα, εγώ νομίζω. Ναι, χ το έδωσα. Άρισε, δώσαμε προκρίσει. Δώσαμε προκρίσει. Εσύ έδωσες ΑΕΚ και Ολυμπιακό, δεν έδωσες? Έδωσα ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Οπότε τα πιάσα και τα δύο. Τα πιάσα και τα δύο. Εσύ? Εγώ έδωσα Ολυμπιακό μόνο, έπιασα το ένα. Ναι. Άρα έχουμε. Εσύ έκανες λάθος μόνο δεν ένα. Δεν τελειώσαμε. Δεν δώσαμε άλλα. Αυτά τα τέτοια δώσαμε μετά. Ισπανία δεν δώσαμε. Όχι. Αλήθεια λες τώρα, ούτε Ιταλία. Τίποτα. Τι λες, δεν Ρώμα, Ρώμα Σαμπτόρια και Αταλάντα Λάτσιο δεν δώσαμε? Τα δώσαμε. Ε, βέβαια τα δώσαμε. Δεν τα Να πούμε εντάξει τα αποτελέσματα. Ισπανία είχαμε Βέσκα, όχι Βέσκα, αλλά Βέσο Σασούνα 0-1. Ναι. Δεν θυμάμαι τι το έδωσα, νομίζω άσο το έδωσα αυτό. Ας κρατήσουμε αυτά που έχεις. Ναι, ναι, ναι. Σοσιεδάδ Θέλτα 0-1 και Ρεάλ Μαδρίτης Μαγιόρκα
2-0. Πρέπει να τα πήγα καλά εκεί πέρα. Για αυτό το μάτς τώρα για το, Μαγιόρκα, για το Real Mallorca έχω να σου πω κάτι. Οχ. Σημειώσει ανοίγει. Ναι. Οχ. 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 Κράξιμο. Πού είσαι, εδώ. Λοιπόν, στο Real Madrid της Μαγιόρκα έκανε ντεμπούτο για τη Μαγιόρκα ο Λούκα Ρομέρο. Λούκα Ρομέρο. Αργεντίνος. Αριστεροπόδαρος. Ναι. Αριστερό χαφ. Ναι. Αριθμός φανέλας 41. Ύψος 1,65. Όταν πού ήταν δηλαδή. Ναι. Ηλικία, γεννηθής μάλλον ημερομηνία. 18 Νοεμβρίου. Νοεμβρίου. Σκορπάκι. Νοεμβρίου, στο τέλος δηλαδή, του έτους 2004. Πω. Σχεδόν 2005 δηλαδή. Πω. 15 χρονών. Εμείς είχαμε ήδη συγχαθεί τη ζωή μας και λέγαμε άντε. 15 χρονών αυτό το παιδί έκανε ντεμπούτο στο Real Madrid της Μαγιόρκα. Το 4. 15 χρονών. 15 μισό, αν θέλετε. Και στην Ιταλία είχαμε Ίντερ Σασουόλο 3-3. Αυτό το άφησα 3-2, ρε παιδιά. Και δύο πρωτάθλημα για την Ίντερ για φέτος. Έφαγε. Όπω, δηλαδή. Τρως γκολ με πέναλτι στο 81. Άντε τη διορθώνεις τη λακαμία σου και βάζεις στο 86, το κάνεις στο 3-2. Και τρως γκολ στο 89. Εντάξει. Να μην το πάρεις ποτέ. Τελείωσε λογικά το πρωτάθλημα στην Ιταλία, καθώς και η Λάτσιο έχασε από την Αταλάντα. Αταλάντα Λάτσιο 3-2. Και Ρώμα Σαμπτόρια 2-1. Αυτά και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι κάναμε σήμερα. Τη μια τρύπα στο νερό κάναμε εμείς. Εγώ έκανα 1, 2, 3, 4. Οπότε πήγα στους 25. Ναι, 25 βαθμούς. 25. Εσύ πήγες από 19, 1, 2, 3, 4, 7. Άρα πήγες στους 26. Σε πέρασα. Ναι. Αυτά είναι. Περάσαμε. Αποκαταστάθηκε η βαθμολογία. Όχι, θα σου πω, θα σου πω. Αύριο, ναι, που είναι Παρασκευή. Σήμερα θα είναι Πέμπτη. Και, ναι, και χθες ήταν Τετάρτη. Ναι. Τι παίζουμε. Τα λέμε, τα λέμε. Θα προσθέσω εγώ και τα αποτελέσματα αυτά που δώσαμε χθες, γιατί νομίζω ότι η Ιταλία πρέπει να πήρα σόβρακα. Α, ναι. Γιατί. Αλλίωση. Μπερδεψάμε. Γιατί ξέρεις τι, ξεκινάμε να πούμε. Όχι, εγώ συμφωνώ. Και το έβαλα και παίζουν μετά ενδιάμεσα, κάνουμε άλλα σχόλια. Και λέω, τελειώσαμε, δεν είπαμε άλλα. Τώρα θα μιλήσω ότι είπαμε για τα Αλάντα και τέτοια. Μάρκελο νύχτα. Ναι. Λοιπόν, στο δίνω αυτό. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Ναι, πάμε. Μια που πιάσαμε τις προβλέψεις. Burnley Watford έχουμε στην Premier League. Burnley Watford. Burnley Watford. Διπλό. Μάλιστα. Over του δώστο. Να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Άμα δεν βγει αυτό, over, δεν βγαίνει κανένα. Εγώ έδωσα ακριβές σκορ χθες ο Ολυμπιακός πάγου 2-0. Τι είναι αυτό. Και 1-1 είχα δώσει το RSI. Εγώ είχα δώσει over το Νάρι, άσο το Νάρι. Φίλε, δεν γίνεται. Γκολ άχαστο εγώ το άρεσα. Εκεί στις στοίχημα νοπάπ και τέτοια δεν γίνεται να έχετε τον Άρη που θέλει μόνο νίκη για να περάσει. Και ούτε καν μόνο νίκη. Θέλει και νίκη με καλό σκορ πρόκριση. Να μου το δίνεις 3 και 4. Δηλαδή έκανε δώρα. Ναι, έκανε δώρα. Ναι. Έφτασε μέχρι και 3,70 ο Άσος. Πολύ καλό. Εμείς τον πληρωθήκαμε τον Άσο. Αλλά τι να το κάνεις. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Southampton Arsenal. Χι. Ωραίο τραγούδι. Southampton Arsenal, θα πω. Α, βασικά διπλό. Η Arsenal είναι διπλό, γιατί και την προηγούμενη. Αλλάζει, κολοτούμπας. Και Chelsea Manchester City. Εδώ τώρα θα μας κάνετε το χατηράκι. Μεγάλη και θα πάρετε ένα χ, κερδίσετε και όλα. Εγώ το βλέπω χ. Με χ βγαίνει πρωταθλήτρια η Liverpool, να ξέρετε. Εκτός άμα αυξηθούν τα κρούσματα. Πόσες αγωνιστικές έχει ακόμα. Δεν προλαβαίνετε. Άλλες 7. Έχει άλλες 7, προλαβαίνουμε. Κοντά μήνας περίπου. Δηλαδή τρεις εβδομάδες γεμάτες έχει σίγουρα. Θα παίξει για την ιστορία της μεγάλη Τσέλσι. Και θα έρθουμε αύριο με πανηγύρια εδώ πέρα. Ναι, με φανέλα Τσέλσι θα έρθω. Λοιπόν. Έχετε βάλει και φανέλες. Είναι αυτές σαν του Ολυμπιακού στην Ευρώπη που δεν έχει βγάλει, λέει. Πάμε Ισπανία, γιατί κάνουμε σχόλια ενδιάμεσα και θα νομίζω ότι τελειώσαμε τις προβλέψεις μας. Ισπανία. Eibar Valencia. Διπλό. Κι εγώ. Betis Espanyol. Άσος εγώ. Κοίτα εδώ. Ρουμάνια, Μολδαβία. Ωραίες Ρουμάνες εκεί. Τσεχία. Αυτά για Πέμπτη. Λίγα ματσάκια. Ναι. Αύριο βγάζουμε δηλαδή νικητή εβδομάδα. Ναι. Άμα το. Στην Ιταλία και εγώ δεν τα πήγα καλά χτες. Θυμάμαι. Και Λάτσιο έχασα. Και Ίντερ. Χάσαμε και οι δύο. Εντάξει, Ίντερ.
Αυτά και με το σαν σήμερα, αυτά και με τα αποτελέσματα. Έχω να δώσω τα χαιρετίσματα σε γνωστό. Του 24, όχι, όχι, του 24 καφέ. Το οποίο. Όχι, δεν είδα σήμερα. Του βλέπω μέσα, αλλά δεν βλέπω. Ναι, Παναγιώτης και τέτοια, τι γίνεται, παιδιά. Τι έγινε, ακούμε μόνο. Ζλάτκο, πού είσαι, αγόρι μου. Και να πεις ότι είναι και τίποτα οπαδίο. Ένας είναι να πούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, κάτι τέτοιο είναι ο Παναγιώτης. Και ο Θοδωρής είναι Ελπίδα Μπελοκήπων. Ναι, δεν ενδιαφέρει ούτε καν. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στο Σουπερά. Τον φίλο μου που με έκανε καφέ σήμερα το πρωί και ήταν, είχε κλειστεί φωνή. Α, και Σουπερά. Ναι, αφού ήταν εκεί πέρα στην πειραρία και. Κλειστεί φωνή, με τα κουρουπίδια ξέρω. Καλημέρα, την καλημέρα, ναι. Και στον άλλο το φίλο που ζήτησε, λέει παραγγελίες, λέει. Πώς το λέει, αφιερώσεις κάνετε. Βέβαια. Το ειδικότητά μας. Σύρε φίλε, δηλαδή. Η ειδικότητά μας. Βλέπεις αυτά τα μούτρα ότι κάνω εγώ εκπομπή, δηλαδή στο Velvet. Ξέρω. Πού κάνουμε εκπομπή. Είναι δυνατόν. Στον ερωτικό. Μάλιστα. Αυτά να πούμε ότι. Και κλείνουμε. Ναι, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να πούμε ότι, να πούμε ότι είμαστε ζωντανά. Ναι, ζωντανά. Ζωντανά. Άντε, και χθες το άκουσα αυτό. Με την επανάληψη. Πάλι? Ναι, πάλι. Τι γίνεται. Αποτελώς άσχετο βέβαια, αλλά μετράει. Ξέρεις τι, ξαναπιάσω όλους τους φίλους και θύμισε τους το ότι ξεκινήσαμε. Δεν με πιστεύει κανένας, νομίζω. Και οι φίλοι μου ιδίως δύσκολα να βάλουν ξυπνητήρι κάποιοι να επιβεβαιώσουν ο ένας τον άλλον μετά. Γιατί άμα ένας το πει στον άλλον ότι όντως δεν είναι, αυτός ξυπνάει πρωί και πάει και κάνει εκπομπή. Θα διαδοθεί. Πέφτει ένα γέλιο. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής πέφτει μόνο γέλιο. Ναι. Κανένας δεν τόλμησε καν να βάλει ξυπνητήρι να ακούσει. Λοιπόν, χθες είχα πολλές έντονες αντιδράσεις σχετικά με τα θέματα που θίξαμε για τις γυναίκες και λοιπά. Ναι. Και έχω, έχω τα μηνύματα από τους κλασικούς τους βραδινούς. Είναι ο Γιάννης, ο οποίος λέει, καλά λέει, κλείνεται τόσο γρήγορα την εκπομπή. Λέει, την πέφτουμε, λέει, σε κάποια είμαστε λιγούρια. Δεν την πέφτουμε, είμαστε ύπνοι. Λέει, άσε βρε τώρα, βρε. Και λέει, καθίστε, λέει. Θίξατε τρελό ζήτημα και, και λέγατε ανέκδοτα μετά. Είναι δυνατόν. Λέει, τι θα κάνουμε, λέει, για εμάς, λέει, που δεν ρίχνουμε κοπέλα ούτε με τάκλιν, κάτι πρέπει να γίνεται. Και λέει, να, και είμαστε, λέει, και Man United, γεννημένοι νικητές. Ω, γεννημένοι νικητές. Απαράδεκτος. Λοιπόν, να δώσω εγώ την καλημέρα μου στο Παναγιώτη, αυτό το μαλλιαρό φαλακρό αγόρι. Φαλακρός τώρα, αν μαζέψει τις τρίχες του γενικά, το σώμα του, κάνει 8 χέτες και 9 περούκες. Εντάξει, πάλι είναι όμως γλομποειδές όν. Την καλημέρα μου, ναι. Τον Παναγιώτη. Έτσι, όπως το πες, καραφλό αγόρι και νόμιζα έχει κάνει αυτό το δάνειο, το πλάι που το αφήνει κοτσίδα. Κάτι έχει κρατήσει, αλλά πού να το κάνει κοτσίδα, δεν πιάνεται με τίποτα. Ο οποίος ηρωνικά βέβαια ρωτάει, γιατί ξέρω το ύφος του, ξέρω πόσο φίδι κολοβό είναι. Εγώ ναι, ρωτάει τι έκανε, επειδή τώρα λέει μόλις χόλασα, δούλευε νύχτα το. Δούλευε τώρα. Πετσέτησε και σκουπίζεται, τι να σου πω, πολύ κούραση. Κλασικά. Είναι ο τύπος ο οποίος δουλεύει 2 μέρες και παίρνει 9 μέρες ρεπό. Α, έχω και μετά τέτοιους. Το ρεπό ναι. Πάει μια μέρα στη δουλειά και μετά λέει, α, έχω άδεια. Ναι. Κόλλησα, λέει, 15 ρεπά. Έχω ποιος άδεια. Είσαι, ρε. Ναι, έφαγα, λέει, όμως το προηγούμενο διάστημα είχα να πάρω ρεπό 3 μέρες. Πολύ. Ρωτάει λοιπόν ηρωνικά το τι έκανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τι ομάδα είναι, κύριος? Είναι μια ομάδα που παίζαν φέτος με Μέγα Αλέξανδρο, με Μονοπήγαδο. Εκεί με κάτι ομάδες, ναι. Με Τόρτρε Τέστε Ιταλική Ακαδημία. Πόσο γίνεται, 7-0. Συναρπαστικά παιχνίδια. Έτσι. Αγαπούμε και σεβόμαστε Ηρακλή, αλλά Παναγιώτη, τον ηπιάμε. Είχες έτοιμα για. Υπάρχει έτοιμα για μικρό τελικό στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, υπάρχει, έχουμε έτοιμα, υπάρχει. Λέει, να κάνετε, λέει, με έτοιμα με μικρό τελικό και από κάτω έχει σχόλιο. Εντάξει, θα παίξω το Σαββατοκύριακο. Ναι. Σωστό, σωστό. Τι βλέπεις τώρα, πω θα είναι μια θλίψη αυτό το μάτς. Ποιο? Το Άρης ΠΑΟΚ. Α, τώρα έχουμε Σάββατο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Α, για δώσε. Κάτσε να δούμε τι ώρα είναι ναι, αυτά. Ναι, δώσε λίγο τι. Άρης ΠΑΟΚ, μετά από αποκλεισμό και των δύο έχουμε. Κονιακάκι θα σερβίρουμε. Νομίζω ούτε οι παίχτες θα θέλουν να πάνε οι ίδιοι. Δεν θα βγούνε. Κατεβάσουν την ΚΑΠΑ 20 και 2. Αν τους μαζέψουν όλους τους παίχτες, γιατί από εδώ και από εκεί είναι σκόρπιοι. Πού είναι, ρε παιδιά, εκεί στη Super League. Άστα. Φτιάξτε αυτό το site, μην έρθω και το σπάσω. Άστα. Λοιπόν, πού είναι, να το. Ολυμπιακό, play off, play out. Τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική. Εδώ είμαστε. Play off.
Κυριακή, 28 του Ιούνιου, στις 7 και 4 Άρης ΠΑΟΚ. Κυριακή. 7 και 4. Κυριακή. Άρης ΠΑΟΚ. Κυριακή. Και. Και ΑΕΚ Ολυμπιακός 9.30 ώρα. Τι αυτή θα. Α, αυτό. Ξέρεις τι, άμα ήμουν. Εγώ... Πρόβα τελικού. Ναι. Άμα ήμουν ΕΠΟ, ξέρω εγώ, ΕΠΑΕΤΙΣ, κατά και πώς. Θα καταργούσε αυτό το πρωτάθλημα. Όχι, θα έλεγα αυτό το ΑΕΚ Ολυμπιακός να προσμετρήσει και για τα playoff, αλλά και για τον τελικό. ΕΠΑΕ. Το κάνουμε 2-1. ΕΠΑΕ. Ο Θωμάς Μητρόπουλος. Παράγκα και ΕΠΑΕ. Ολυμπιακός και το ΕΓΑΛΙΟ, ξέρεις. Ναι, 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 ναι. Και είναι η Γερμανία, νομίζω, τελευταία αγωνιστική. Τι είναι η Γερμανία? Γερμανία τελευταία αγωνιστική. Α, ναι, ακόμα παίζουν αυτοί. Βλέπω 78 μάτς την ίδια ώρα, 4,5 ώρα. Εκεί θα χάσουμε τα λεφτά μας. Σάββατο. Σάββατο. Και Championship. Ωχ, Τσάλτον QPR. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν ανοίγουν. Τα κομποτζίδικα, γιατί δεν ανοίγουν τις 7 ώρα το πρωί. Ναι, ρε. Γιατί να μην υπάρχει 24 ώρα. Ναι, ναι, τι. Να πας, ας πούμε, να βγεις για το ποτό σου και να πεις. Μπαίνουμε να ρίξουμε και ένα στίγμα τώρα που είμαι χαλαρός και τα βλέπω. Πλάκα κάνεις. Απλά φοβούνται ότι θα αυξηθεί ο αλκοολισμός και το παίχνει. Πώς έχουν μετατραπεί τα πρακτορία του ΟΠΑΠ σε καφετέριες πλέον? Να τα κάνουν Burger House. Όχι, και αυτό. Ρε φίλε, δηλαδή παλιά υπήρχε το προποτζίδικο. Πήγαινες εκεί πέρα, έπαιζες, έφευγες κατευθείαν. Τώρα μετά από κάποια στιγμή τηλεοράσεις φουλ. Ναι, ναι, βλέπεις όλο τον τοίχο τηλεοράσεις. Ματς. Αυτόματοι πολιτές στην αρχή. Καφεδάκι, ναι, σοκολάτα. Ναι, ναι. Όλοι μάθαν και πίναν σοκολάτα, ναι. Ζεστή το χειμώνα. Μετά, τώρα δειλά-δειλά κάποιος έβαλε καφέ, μηχανή καφέ. Τώρα έχουν σχεδόν όλα τα πρόβλημα, έχουν καφέ. Όλα. Το πρώτο λάθος ήταν ότι έχουν τουαλέτες. Είναι μεγάλο λάθος. Ναι. Μεγάλο λάθος. Ναι. Αν δεν είχε τουαλέτες όμως, δεν θα έμενε ο κόσμος τόσο πολύ εκεί για να παίζει. Ποιο παίζει, μωρέ, πάνε κάποτε, βάζουν ένα, παίζουν ένα κοινό και βλέπουν το μάτς. Τι. Άστα την ώρα του μάτς. Αν πας πρωί τώρα 10 η ώρα, τα καφενεία ψηλό έχουν ερημώσει. Όλοι είναι στα προπόρ, ρίχνουν το. Βάλε 10 κληρώσεις, 5 ευρώ και ένα καφεδάκι 1,5 ευρώ. Πόπο τζίρο τρελό, έλα βρε τώρα. Ναι, ρε φίλε, αλλά αν πάνε 20 τέτοιοι, είναι 100 ευρώ. Μπαμ, μπαμ. Σε ένα πεντάλεπτο. Δεν πάνε πολύ τέτοιοι γιατί μαζεύεται ο κ. Γιώργος, ο κ. Μπάμπης και ο κ. Τάσος και έχουν τσάκα πίκο εδώ πέρα τα τέτοια. Τι πια. Τις θέσεις και δεν κοιτάνε κανένα. Πού θα κάτσει. Ναι, είναι θεματάκι. Αλλά έχουν γίνει καφετέρες και το επόμενο βήμα λοιπόν, αυτό που λέγαμε, είναι να είναι κλαμπάκι περίπου. Να βάζεις τη μουσική σου, το ποτάκι σου, να παίζεις το κίνο, το στοιχηματάκι σου. Όπως λες, κάνα μπέργκερ να βγάλουν κάνα κλαμπ σάντουιτς. Θα γίνουν αυτά. Εγώ το πιστεύω. Να ανοίξουμε από ένα. Έχει κολλητός μου. Έχει κολλητός μου. Εντάξει, θέλει να μου δίνει τα έσοδα. Σκλαβιά. Εντάξει, τη σκλαβιά. Παίζω ότι έχει και παράπονο. Με πολύ μικρό ποσοστό, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαι ένας κακοπληρωμένος υπάλληλος, πιστεύω. Ναι. Δεν έχει κόρες τέτοια να βάλει να δουλέψουν εκεί να μην το τρέχει μόνος. 27-28 χρονών είναι, το πήρε από τον παπά του που βγήκε σύνταξη και του δουλεύει πλέον αυτός. Δεν έχω και κλοποτζίδικο. Ο παπάς του είχε 30-40 χρόνια, πόσο ξέρω. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4, τον αθλητικό Λίμπερο. Έτσι, μην το ξεχνάτε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Η ώρα είναι 6.30, είναι 5η 25 Ιουνίου 2020. Ακούτε την εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Θα είμαστε αμέσως μετά το διάλειμμα ξανά μαζί για εφημερίδες και για να σχολιάσουμε τα δύο μάτς τα χθεσινά. Ναι, ναι. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μάρκο Λιβάγια είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Άρη. Τι λέει, προκρίσει το Ολυμπιακό και Άκη πληρώσαμε χθες. Α, τι? Πληρώσαμε κόσμο. Τι? Γιατί, τι κάναμε. Λέει ο Θοδωρής. Ναι. Καλημέρα, επίσης, Θοδωρή. Λέει... Και άλλη φορά μην φορτίζεις το κινητό σου. Ναι. Εντάξει. Δικαιολογίες τώρα του. του Μόλου, ναι. Γιατί δουλεύει σε λιμάνι. Φαντάζεσαι. Οι χθεσινές λέει προβλέψεις σας πρώτον Ολυμπιακού και ΑΕΚ πλήρωσαν μια χαρά και δεύτερον είχατε πει για Ιταλία και θυμάμαι ότι εγώ είχα δώσει άσο την Αταλάντα ενώ ο άλλος διπλό τη Λάτσιο. Ναι. Το θυμόμαστε και εμείς αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ θα κάτσω μετά να ξαναδώ τα μάτς. Βαρ, θα ναι, γιατί ήταν μεγάλη. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Έσφιξα την γροθιά μου χθες το βράδυ που το είδα αυτό, είναι αλήθεια. Την Ίντερ τη χάσαμε και οι δύο. Καλά, τη Ρώμα την πιάσαμε και οι δύο. Άρα νομίζω είσαι ένα διαφορά. Και την Ισπανία να δεις. Χθες είχε μηνύματα μέχρι αργά. Καλημέρα, Γιώργο. Α, είχαμε ζούγκλα χθες. Ναι, εννοείται. Έχει ένα μήνυμα εδώ πέρα. Που είναι για. Βιβλίο ολόκληρο. Όχι. Είναι μία, δύο, τρεις λέξεις. Δεν διαβάζεται όμως.
Για κλείσε λίγο αέρα. Ξέρεις να με εκτιμάς. Ούτε να σε ξαναδεί. Ούτε, ναι, ούτε να το ξαναδώ μπροστά μου. Φαντάζομαι μόνο το Γιώργο όταν το διάβασε. Δεν το διάβασε. Δεν νομίζω το διάβασε. Όχι στον αέρα, ρε. Α. Όταν το είδε στην οθόνη, όταν το διάβασε, το τι, τι θα άκουσε αυτός που το έστειλε. Εντελώς δηλαδή. Ναι. Και απορώ πως ακούει λίμπερο αυτός. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για πες. Πώς είδαμε τα μάτς. Ναι. Λοιπόν. Πάμε στο, στο μάτς του Άρη. Στα δύσκολα πρώτα. Ναι. Κοίταξε, ήμασταν εδώ στο στούντιο με τον, με τον Ζάχο και το σχολιάζαμε. Εμένα σαν απόδοση δεν μου άρεσε ο Άρης το πρώτο ημίχρονο, αλλά σαν αποτέλεσμα αυτό που ήθελε το έκανε. Δηλαδή περιόρισε την ΑΕΚ τουλάχιστον στις μισές φάσεις από ό,τι του κάνει στο πρωτάθλημα. Ναι. Μπορεί και λιγότερες. Δεν της έδωσε ρυθμό. Δεν απέκτησε και ο ίδιος ρυθμό, αλλά λίγη σημασία είχε. Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν πολύ περιορισμένη. Νομίζω ότι με κόσμο, αν είχε κόσμο το γήπεδο, σίγουρα θα είχε άλλη προσέγγιση ο Άρης. Δεν θα έπαιζε τόσο συντηρητικά. Ναι. Θα μπαίνει μέσα να το καθαρίσει. Απλά μου έδειξε ότι μετά, μόλις μπήκε σε εφαρμογή το πλάνο που μπήκανε μέσα την κοινή, μπήκε ο Μαντσίνη και αυτά, κάποιοι παίκτες δεν πήραν ποτέ μπρος. Δηλαδή ο Ιντέγε δεν πήρε ποτέ μπρος στο μάτς. Ο Μπρούνο Γκάμα δεν πήρε ποτέ μπρος στο μάτς. Περιορίστηκε ο Μπρούνο Γκάμα. Πολύ. Ναι. Δηλαδή όπως περιορίστηκε ο Λιβάγια εκτός των γκολ. Ναι, ναι. Εκπληκτικό Σάσα. Για μένα η τριάδα που ξεχώρισε από τον Άρη ήταν ο Σάσα, ο Φετφατζίδης. Ο Σάσα το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν. Δεν έβρισκε τα πατήματά του. Ναι, γενικά λέω. Γενικά, τον έσωσε 2-3 φορές ο Ρόους. Και ο Μαντσίνη μου άρεσε πάρα πολύ. Μαντσίνη ήταν ωραίος. Για μένα η κορυφή ήταν ο Κουέστα. Σίγουρα. Και ο Κουέστα. Ο Ρόους μου άρεσε που έκοβε, ναι. Και από επίθεση, εντάξει, και ο Φετφατζίδης μου άρεσε, δεν ήταν κακός. Και τον γκολ το πρώτο ήταν Φετφατζίδης. Απλά όλοι, οι περισσότεροι περιορίστηκαν στην επίθεση, επειδή ο Ιντέγε δεν ήταν πουθενά για να βοηθήσει. Ναι. Και ο Μπρούνο Γκάμα, νομίζω ότι ένας λόγος που περιορίστηκε ήταν ότι ο Κόρχουτ δεν έκανε τόσο ανεβάσματα, είχε άλλο ρόλο στο παιχνίδι. Είχε δηλαδή πιο ανασταλτικό ρόλο. Μου έκανε αρνητική εντύπωση πάρα πολύ στη φάση του 1-0. Ναι. Που ο Ιντέγε, που είναι το center forward της ομάδας, έχει τη χειρότερη θέση μέσα στην περιοχή. Εντάξει, πήγε στο πέναλτι. Αλλά πες, μαρκαρισμένο στο πέναλτι και δεν γυρνάει ναι, μπάλα εκεί πέρα. Δεν γυρνάει. Και επίσης στο δεύτερο ημίχρονο, κάποια στιγμή που μάρκαρε κιόλας, έκοψε δύο φάσεις συμπαιχτών του. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν ξέρει αυτό που λέμε positioning, δεν ξέρει πού να πάει χωρίς την μπάλα. Δηλαδή βλέπει ότι ετοιμάζεται, το καταλαβαίνει ότι θα γίνει μια κάθετη πάσα και θα παιχτεί 1-2. Και αυτός είναι σε σημείο που δεν πρέπει να είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα νοημοσύνης, αν είναι θέμα τακτικής, αν είναι θέμα κακής στιγμής. Δεν ξέρω. Δείχνει να μην είναι, να μην αξίζει δηλαδή αυτό που, για τον οποίο τον πήρε ο Άρης. Ναι. Εντάξει, καλύπτει, κάνει δουλειές σε αυτό που λέμε, αλλά κάποια στιγμή θέλεις και ένα παίκτη ο οποίος να σου βάζει το εύκολο γκολ. Θέλεις ένα παίκτη να βρίσκεται για να κάνει. Χθες δεν βρέθηκε καν για να κάνει γκολ. Ναι. Δεν είναι ότι έχασε καμιά φάση ο Ιντέγε, δεν θυμάμαι εγώ να έχασε φάση να βρέθηκε πρόσωπο με τον τέρμα, τίποτα. Αυτός που με προβλημάτισε ήταν ο Ιντέγε σίγουρα. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι μπήκε η ομάδα να παίξει με παίκτες δοκιμές κλπ. Ενώ είχε παίκτες στις θέσεις τους. Δηλαδή, εγώ όσο και να μην εμπιστεύομαι παίκτες και να μην μπορώ να βάλω παίκτες οι οποίοι είτε θέλουν να φύγουν. Ονόματα. Ο Σούντγκρεν. Δηλαδή, έπρεπε να παίξει ο Σούντγκρεν για μένα. Και πρώτα απ' όλα έπρεπε να παίξει γιατί κάνει έτσι και αποπροσανατολίζει και λίγο τον αντίπαλο. Γιατί ο Καρέρα σίγουρα περίμενε να παίξει ο Σούντγκρεν. Βάλ το να το Σούντγκρεν εκεί πέρα να παίξει. Τι έκαψαν. Η γειτονιά μου είναι αυτό. Έτσι μου φαίνεται. Απευθεία στη Θεσσαλονίκη. Α, μηχανίζουν πίσω. Έκαψαν δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή στη Θεσσαλονίκη. Το παπάκι έγινε. Παπάκι στα κάρτα. Έγινε πάπια επικίνδυνο. Το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν είχε λύσεις. Δηλαδή και στο τέλος μπορούσε να κάνει άλλες αλλαγές. Εγώ είμαι σίγουρος ότι μπορούσε να κάνει καλύτερη διαχείριση. Καθαρά και μόνο από τα ονόματα που είχε. Βέβαια, από τα ονόματα που ήθελε να βάλει, έκανε την τέλεια διαχείριση ο Ένιγκ. Ναι. Νομίζω έκανε το τέλειο διάβασμα παιχνιδιού και αν δεν ήταν για μισό, για ένα λεπτό, το χάσε το τέτοιο, την πρόκριση. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο. Δεν έπρεπε να κλείσει τόσο Άρης. Ένα αυτό. Εμένα δηλαδή μου έβγαζε την εικόνα ότι θα το φάει τον κόλο Άρης. Ναι, ναι, ναι. Αφού από το 15 άρχισε αυτό, η τέτοια. Δεν γίνεται. Τι ξέρω, δεν. Σιγουριά δηλαδή, λέω δεν υπάρχει περίπτωση, θα βάλει γκολ. Μα μετά από λίγο δεν έφευγε η μπάλα, όχι από την περιοχή. Αυτό, δεν έφευγε από το ημικύκλιο. Έβλεπες δηλαδή, κάτι δυο ξήματα
Ένα πλάγιο δεν είδα. Στραβοκλωτσιές, ναι. Ένα να φύγει μπάλα στην Παπαναστασίου δεν είδα να την πάρουν τα σουπεράδες απ' έξω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επίσης, δεν γίνεται να έχει μια ομάδα η οποία ξέρει τόσο καλή μπάλα και να μην μπορεί να κρατήσει, να φύγει, να φύγουν, να ξεχυθούν τρεις στο ανοιχτό χώρο και να παίζουν πασίτσες για κάνα τέταρτο. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό. Ο μόνος που πήγε να το κάνει νομίζω ήταν ο Τόλσο. Σε μια φάση, μπράβο, αλλά, που δεν κέρδισε για τίποτα. Τόσο πήγε και έδωσε και πλάγιο. Ναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα αφορήσουν παίκτες και τέτοια, γιατί ξαναλέω ήταν ένα, απήχε ένα λεπτό ο Άρης από ναι, το δεν... να κάνει την υπέρβαση. Κοίτα, εκτός του Ιντέγε, ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος ήταν κακός. Γιατί ο Ιντέγε με την ανυπαρξία του ήταν κακός. Για μένα ο Ένιγκ ελέγχεται και για την αλλαγή με τον Λάρσον. Δηλαδή, εγώ τον Λάρσον δεν θα τον έβγαζα. Γιατί έχει πλάνο. Είτε... κουράστηκε, ξέρω εγώ. Από το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή ένα ημίχρονο. Επίσης, αυτό το cooling break στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Καταργήστε τώρα, παιδιά. Στην αρχή? Στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Άντε, στο πρώτο παίζει λίγο να πάρουν. Εκεί, στο 68. Στο 68, ναι, ναι, ναι. Καταργήστε τώρα, παιδιά. Αφού έχουμε κάνει ήδη μια ανάπαυλα. Έχουμε αλλαγές. Με αυτή τη λογική και στο πρώτο ημίχρονο να μην το κάνουν, γιατί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και έχει ξεκούραστη. Είναι το πρώτο σκάσιμο να φύγει, ρε παιδί. Το πρώτο σκάσιμο γίνεται στο ζέσταμα. Δηλαδή, καταργείται, φτάνει. Δηλαδή, έχουμε παίξει. Και γιατί λες για το δεύτερο ημίχρονο να καταργηθεί και δεν λες για το πρώτο που σε έσωσε που έγινε το cooling break στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν το λέω. Ακόμη και να τον ευνοούσε τον Άρη, θα έλεγα καταργήστε το. Γιατί δεν γίνεται. Να έχεις πέντε αλλαγές. Πέντε αλλαγές έχεις, ρε φίλε. Έχεις πέντε αλλαγές. Να το κάνεις το cooling break. Ναι. Ενώ αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο δεν θα γίνουν. Όσο και να είσαι. Δηλαδή, που εγώ άμα ήμουν Ένιγκ, θα έκανα και μια αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν τα έχεις. Θα βγάζεις την Ντέγε. Καλά, εννοείται ότι μετά από λίγο έπρεπε να βγάλει Ντέγε να παίξει χωρίς φόρ. Ναι. Μετά από ποιο. Μετά το 1-0. Ναι, εννοείται. Δεν έπαιζε η ομάδα μετά. Δεν έπαιζε. Η ΑΕΚ έπαιξε κλωτσοσκούφι, δηλαδή η ΑΕΚ δεν έχει για μένα καμία τύχη κόντρα στον Ολυμπιακό. Με αυτή την άμυνα που έχει η ΑΕΚ. Ποιον όλα... Ολυμπιακό. Εντάξει, και τον Ολυμπιακό δεύτερο ημιχρόνο με τον ΠΑΟΚ τον είδα επαρκή. Δεν ήταν κακός. Αν η ΑΕΚ παίξει έτσι ανοιχτά ή έτσι αφελέστατα με σβάρνα κλπ. Στην άμυνα, με αυτούς θα παίξει. Αυτούς δεν έχει άλλους. Ο Ελαραμπή θα κάνει πάρτι. Δηλαδή, μετά από λίγο, νομίζω ο Άρης υπερεκτίμησε την ΑΕΚ στο αμυντικό της κομμάτι. Έπρεπε δηλαδή να φεύγει σαν βεντάλια να τους βάλει τρίτο γκολ για μένα. Ήταν τέτοια κατάσταση ανοιχτά πίσω. Αφού σε μια φάση, μετά το 2-1, νομίζω, βγαίνουν ο Ντιγκινί, ο Ιντέγε και ο. Ποιος ήταν, και ο Μαντσίνη. Και παίζουν πασίτσε έξω από το ημικύκλο της περιοχής. Και λέω, είναι δυνατόν. Βάρε ένα σουτ, κάνε κάτι. Δηλαδή, με ευκολία. Εντάξει, δεν είχαν μετά. Με το που είδα ότι πάει η παράταση στο παιχνίδι, νομίζω όλοι καταλάβουν ότι τελείωσε. Ναι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, μου θύμισε λίγο το παιχνίδι με την. Ποια με τη Μόλτε. Ναι. Με τη Μόλτε, ακριβώς. Αυτό δεν το, είχε. Είχε αδειάσει η ομάδα. Επίσης, που εκθιάζεται κάποιοι το Λιβάγια, παιδιά, ο Λιβάγια έκανε χθες δύο φάσεις. Δηλαδή, δύο γκολ. Αυτά τα δύο γκολ έχασε κάτι άλλο. Αυτό είναι όμως που... το δείγμα του μεγάλου παίχτη. Εντάξει. Ναι, δηλαδή. Ο Μάνταλος για μένα έκανε καλύτερο παιχνίδι από το Λιβάγιο. Θα σε χαλούσε να κάνει το ίδιο η Ντέγε χτες. Δηλαδή πάνω στην ανυπαρξία του να βρεθεί σε δύο φάσεις και να βάλει ένα γκολ, δυο. Εντάξει, τη γλίτωσε και ο Άρης με το δοκάρι. Νομίζω ότι αν έμπαινε εκείνο τον γκολ, άσε όλα τα άλλα. Το άλλο που πέρασε παράλληλα ξυστά στο τέλος. Ναι, πριν το... για μένα η πιο κλασική φάση ήταν εννοείται το δοκάρι, παιδί μου, και χρονικά κιόλας. Γιατί άμα γινόταν εκεί το 1-1. Δεν ξέρω ότι. Νομίζω θα βλέπαμε άλλη. Εντάξει, έβγαλε πολλά κουέστα. Βέβαια. Έβγαλε πολλά κουέστα και έκανε και. Παράλληλα και ήταν. Για μένα, και λίμπερο. Τραγικός ο Ολιβέιρα της ΑΕΚ. Τραγικός. Δηλαδή και στο πρώτο ημίχρονο που πήγε να πάρει με τις τάπες την μπάλα για να περάσει τον κουέστα, δεν το κάνεις αυτό. Και το έκανε και στην άμυνα. Ναι, ναι, το τραγικό λάθος του πρώτου ημίχρονου είναι. Λες και σκόνταυτε, λες και δεν. Ναι. Λες και φορούσε λάθος νούμερο παπούτσια, ας πούμε, και δεν μπορούσε να τρέξει. Ο οποίος Ολιβέιρα έπεφτε συνέχεια για να πάρει πέναλτι. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πια δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, για την ιστορία πέρασε η καλύτερη ομάδα. Όχι η καλύτερη ομάδα, το καλύτερο υλικό πέρασε για μένα. Εντάξει, ίσως καλύτερη ομάδα πριν τον κορονοϊό. Πλέον δεν είναι τόσο καλή ομάδα η ΑΕΚ. Είναι λίγο ένα τουρλουμπούκι. Ο Άρης. Την πλήρωσε γιατί δεν είχε τις λύσεις μετά από ένα σημείο και έβαζε αλλαγές οι οποίοι ήταν ρολίστες παίκτες. Δηλαδή έβαλε το Μαρτίνες.
Έβαλε τον. Ο Μαντσίνη ήταν τίμιο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο δεν μπορούσε να σου κάνει παραπάνω πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ πόνταρε στο γεγονό το να πάει το μάτς στην παράταση. Δηλαδή το ήθελε. Έτσι πιστεύω. Ναι. Και το ήθελε γιατί. Εντάξει, έχει Αραούχο και το βάζει αλλαγή, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το επίπεδο τσάκ. Αυτό είναι το επίπεδο τσάκ. Όσο και να λέμε. Κορυφαίος για μένα του αγώνα για την ΑΕΚ ήταν ο Μάνταλος. Πολύ καλός. Όσο και να μας εκνεύριζε να ήθελες να μπεις μες στην οθόνη, αλλά ναι. Ήταν όλο το κέντρο. Βέβαια το επέτρεψε ο Άρης να παίξει έτσι καλά. Δηλαδή έδωσε κέντρο ο Άρης. Έδωσε πάρα πολύ κέντρο ο Άρης. Γενικά δίνει κέντρο ο Άρης φέτος στα μάτσα που δεν είναι καλός ο Σάσα στο κέντρο. Δηλαδή ο Ματίγια μόνος του δεν μπορεί. Και ένα παραπάνω Ματίγια και Τόνσο με την υπεραριθμία της ΑΕΚ έδωσαν από την αρχή το κέντρο στην Ένωση. Αλλά έπαιξε αλλιώς ο Άρης. Εντάξει, έπαιξε από τις πτέρυγες, έπαιξε και με το Φετφατζίδη στην αρχή που έψαχνε να ελευθερωθεί. Ο Κόρχουτ δεν έκανε τα σωστά. Καλά, σε μια φάση εκεί στο που χάνει ο Κόρχουτ που βγαίνει από τα αριστερά. Και ναι, από τη στραβοκλωτσιά. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, στην αρχή λέω πω δεν χάνονται αυτά, αλλά μετά σκέφτηκα, εντάξει, ο Κόρχουτ ήταν. Τι θέλει να σου κάνει, να γυρίσει σώμα, να το κάνει με το δεξί. Δεν την έχει αυτή την κίνηση. Ναι. Δηλαδή, σκαλώνουμε στις λεπτομέρειες πολλές φορές, παιδί μου, και δεν κοιτάμε ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Δεν γίνονται. Εγώ πιστεύω κιόλας ούτε ο Ιντέγια το έκανε εκεί πέρα. Μπορούσε να το κάνει. Εκεί ο Ιντέγια σίγουρα δεν μπορούσε να το κάνει. Γενικά πολλά δεν μπορεί να κάνει. Και για μένα είναι έγκλημα αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που δεν δεχόμαστε ότι κάποιοι παίκτες είναι επαγγελματίες. Δεν γίνεται τώρα ο Ντιγκινί να έχει. Εντάξει, έχει για άλλες ομάδες και τέτοια να μην υπολογίζεται. Ναι, αυτό. Δεν γίνεται να μην παίζει. Γιατί το Βέλες πώς τον έβαζε μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έπαιζε ο Ντιγκινί μέχρι το δεύτερο ημίχρονο του κυπέλου. Ναι. Δεν υπολογίζονταν. Στα play-off δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει. Αφού μπήκε και έκανε τη διαφορά ο άνθρωπος. Δηλαδή έκανε. Ναι. Όλες οι φάσεις ξεκινάνε από τον Ντιγκινί. Κοίτα. Και ο Ντιγκινί και ο Μαντσίνι μπήκαν και κάναν τη διαφορά. Ναι. Και ο Μπα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπα στο κέντρο. Δηλαδή κέρδισε άπειρες μονομαχίες. Πραγματικά. Και δεν ξέρω βέβαια αν αυτό έχει να κάνει αυτό καθ' αυτό με τους παίχτες ή αν είναι ότι μπήκαν και φρέσκοι αυτοί ενώ οι άλλοι είχαν πολύ χρόνο στα πόδια τους. Και φάνηκε η διαφορά κουρασμένου με ξεκούραστο. Ή μπορεί να το είχαν και αυτό που λένε. Εγώ το πιστεύω ότι το είχε πλάνο και γι' αυτό να βγει και να πέδωσε. Αυτό το λέω. Δηλαδή κράτησε. Όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, κράτησε τον Αραούχο. Ναι. Έτσι. Η ΑΕΚ τον κρατάει πολύ τον Αραούχο έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι, δεν χωράει τώρα. Δεν έχουν ένα θέμα αυτοί γενικά. Άμα παίζει ο Αραούχο, δεν χωράει ο Λιβάγια. Και άμα παίζει ο Λιβάγια, δεν χωράει. Αυτό. Πες για να πάμε και στο φίλο για να ολοκληρώσει που περιμένει. Αυτά λέει τα λάθη που είπες δεν τα έκανε ο Ολιβέιρα, αλλά ο Ιταλός, ο Βέρντε. Καλά, επίσης κορυφαίο μήνυμα. Όχι, και ο Βέρντε έκανε λάθη. Στο πρώτο ημίχρονο όμως. Όχι, τα λάθη που λες τα έκανε ο Ολιβέιρα. Κορυφαίο μήνυμα για το Βέρντε που λέει: παιδιά, ο Βέρντε παίζει κανονικά στην ΑΕΚ ή κάνει πρακτική. Κορυφαίο μήνυμα. Κορυφαίο. Έχουμε φίλο να πάμε. Ωραία, ναι, βέβαια. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Πόσο καλή μπορεί να είναι η μέρα σήμερα, έτσι. Ναι. Εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν θα πεθάνουμε κιόλα. Ναι, όχι. Αλλά η στεναχώρια είναι στεναχώρια. Γύρω στις 4,5 ώρα κοιμήθηκα, δεν μπόρεσα να το... Δεν αντέχετε. Όλες οι θεωρίες, που θα ακουστούν σήμερα, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, είτε από εσάς, είτε από όλους αυτούς τους ειδικούς του ποδοσφαίρου, όλες τις θεωρίες, στο παιχνίδι του Άρη, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εντάξει, είναι εξώ από τη λογική. Το ποδόσφαιρο δεν έχει λογική και είναι εξώ από τη λογική. Και επειδή είμαι άνθρωπος που πολλές φορές έχω μιλήσει και με έχουν ακούσει και είμαι κρατικός ο κόσμος για τα μετασφυσικής, εντάξει, το ποδόσφαιρο, ο θεός του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο, ο τερματοφυλακάς μας, η μία και καταπληκτική ενέργεια και σε βάζει στη θέση οδηγού που κάνει ο Γιάννης. Λοιπόν, όλα μα όλα ήθελαν, όλα, τα πάντα ήθελαν να περάσει ο Άρης. Θεωρίες, τα περί ανάλυσης που κάνετε και θα κάνει ο κόσμος, ήταν να είχαμε να λέγαμε. Είναι μια στιγμή, 1,5 λεπτό μετά την επίτευξη του δευτέρου τέρματος. Αυτό που γίνεται έχει εξήγηση.
ο Άρης και με τον Παναθηναϊκό έκανε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Με τον ΠΑΟΚ στο 97 δέχτηκε γκολ. Εχθές έγινε πάλι το ίδιο. Δηλαδή η ομάδα μας τα έχει κάνει αυτά. Τι σημαίνει για μένα, τι σημαίνει. Δεν έχει αλλάξει επίπεδο, νοοτροπία, το μυαλό, η ομάδα σαν ομάδα, έτσι, η ομάδα σαν ομάδα και ο σύλλογος γενικά. Yeah. Δυστυχώς η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια που βρέθηκε εκεί που βρέθηκε σε κάτω κατηγορίες είναι τόσο κακό που θα το βλέπουμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Η ομάδα μας δυστυχώς και αν δεν αρέσει κάποιος, έτσι, έχει μικρύνει. Δηλαδή αντιμετώπισε το παιχνίδι έτσι όπως το αντιμετώπισε, το πήγε το παιχνίδι έτσι όπως το, έτσι όπως το πήγε, όλα τις ήρθαν βολικά και στο τέλος τι έκανε, μία τρύπα στο νερό. Έχει, ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω, έχει μικρύνει ή δεν έχει μεγαλώσει, γιατί εγώ νομίζω δεν είναι ότι έχει μικρύνει, γιατί και το 10 ένα γκολ έφαγες από το σιφάκι και από τα 30 μέτρα, δεν είναι ότι έχεις μικρύνει, απλά δεν μεγάλωσες ποτέ. Δεν ήρθε ένα Σαββίδης να νιώθεις ότι θα παίξω φέτος, θα παίξω του χρόνου, θα παίξω του παραχρόνου. Δεν γίνεται στα τελευταία δύο χρόνια, τρία ή τέσσερα παιχνίδια, δεν τα κερδίζεις σε εκείνο το λεπτό. Ναι. Για να γίνεται, δεν μπορεί να θέλει 2,5 λεπτά και ενώ τα έχεις δώσει όλα, στα 2,5 λεπτά τα έχεις αφήσει όλα. Ναι. Εάν προσέξετε, οι παίκτες της ΑΕΚ κάνουν ελεύθερες σέντρες, δηλαδή... Η μπάλα επάνω δεν υπάρχει παίχτης να δυσκολεύσει τις φάσες. Προσέξτε, να δυσκολεύσει. Όχι να κόψει, ξέρετε, ναι, σωστά. Συμφωνώ, ναι. Όχι να κόψει, να τις δυσκολεύσει. Αυτό. Να μπερδέψει τον παίχτη που πασάρει. Δείτε τη φάση του Μάνταλου. Ναι, να τον τρομάξει. Ξεκινάει από εκεί. Και δείτε την τελευταία φάση που μας βάζουν γκολ. Κάνουν δύο ή τρεις σέντρες ανενόχλητοι. Και ενώ είναι όλη η δική μας την άμυνα, νομίζεις ότι δεν υπάρχει κανείς. Αυτό είναι κακή νοοτροπία. Αυτό είναι αντιμετώπιση φόβου. Φοβάσαι. Και όταν φοβάσαι γίνεται αυτό που γίνεται. Ενώ όλα, ενώ ο Θεός σου λέει προχώρα, αλλά κολύμπα ρε παιδί μου, κολύμπα, βγάλε λίγο τα χέρια σου, κάνει και εσύ κάτι. Ναι. Δεν είναι, όλες οι αναλύσεις μπορείτε να πείτε τι δικαιούται, η καλύτερη, όλα. Mm. Είναι τόσο σκληρό, αλλά είναι τόσο πραγματικό. Δυστυχώς για εμάς τους Αριανούς και ειδικά της μεγάλης ηλικίας. Ναι. Εγώ ξέρεις, αυτό που σου λέω είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι. Δεν είναι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, δεν έχει να κάνει τίποτα με το χθεσινό αποκλεισμό. Έχει μεγάλη διαφορά, έτσι. Απλά ξέρεις, αυτό θέλω να σου πω, ότι ποια είναι η διαφορά με το αποκλεισμό του Άρη με το ΠΑΟΚ. Ότι ο Άρης πήγε χθες να κλέψει την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ, και του χρόνου εκεί θα είναι. Ο Άρης πρέπει να υπερβάλλει αυτό για να αφήσει. Ο Άρης λες πήγε να κλέψει την πρόκριση. Ο Άρης έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει τακτικά, προσέξτε, τακτικά, το έκανε πολύ καλά, του κάτσε το παιχνιδάκι έτσι όπως το ήθελε. Δεν του κάτσε. Δεν γίνεται εκεί να το αφήσει το παιχνίδι. Είναι θέμα νοοτροπίας, χαρακτήρα παικτών και διοικούντων. Και προπονητή όλων. Ναι. Αυτό ένα σύνθημα έγραφε, ένα πανό έγραφε ένα σύνθημα. Ναι. Δείτε τον αγώνα με τα δικά μας μάτια. Ναι, βέβαια. Εγώ ρε φίλε δεν το είχαν αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ούτε θα τρώγα γκολ στην Τούμπα. Ούτε θα έκανα μπέναλτι με τον Παναθηναϊκό. Ερώτηση. Τα τελευταία 10 χρόνια, επειδή έχεις ΠΑΟΚΣ δίπλα σου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έφαγε γκολ στο 92, ο Καραμάς. Σπάνια. Που είναι ισχυρός οικονομικά. Όχι, γιατί έχει τη σιγουριά. Ο Ολυμπιακός, θυμάται. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Όχι, η ΑΕΚ μπορεί να έχει φάει. Η ΑΕΚ τρώει στους τελικούς. Εάν το καταλάβουμε, δυστυχώς θα το ξαναπώ. Γιατί εγώ την αλήθεια τη βλέπω. Έτσι το λέω. Με πικραίνει, αλλά είναι αλήθεια. Γιατί αισθάνομαι ότι φοράω παντελόνια. Η διαφορά μας είναι αυτή. Οι τρεις αντίπαλοι μας. Τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι, δεν έχουν φάει γκολ. Εμείς φάγαμε 3. Τα τελευταία 2 χρόνια. Θανάση, εγώ θα σου πω όμως ότι είναι τα τελευταία 50 χρόνια. Γιατί και στον Παράς του Βόλου δεν έπαιξες. Στους τελικούς δεν έπαιξες. Μη μου πεις, ήμουν εκεί η αγόρι μου και ήταν τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Πού ήταν η ομάδα να παίξεις. Στον τελικό του Καφτατζογλίου δεν έπαιξες. Στον τελικό αγόρι μου περίμενε. Στον τελικό του Παράς του Βόλου με τα 3 δοκάρια δεν έπαιξα.
Στο δεύτερο ημίχρονο που άδειασε, στο δεύτερο ημίχρονο άδειασε η ομάδα. Γιατί? Στο δεύτερο ημίχρονο 10 λεπτά ήταν, αγόρι μου. 10 λεπτά. Ναι, ωραία, ωραία. Στον τελικό στη Λάρισα δεν έπαιξε. Στον τελικό στην Τούμπα δεν έπαιξε. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ο Άρης δεν έγινε ποτέ στην Πάτρα. Στον μπάσκετ τον πρώτο. Όχι, στην Πάτρα ήμουνα. Όχι, συγγνώμη, τηρουμένο των αναλογιών και στην Πάτρα. Αυτό, μα αυτό λέμε, ότι τηρουμένο των αναλογιών πάντα. Πάντα είσαι outsider. Καλώς ήμουνα πεσμένος, έπαιζα μας. Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Ακόμα και η ψυχολογία είσαι. Ναι, αλλά άμα προσέξει, είναι πάντα outsider ο Άρης. Δεν είναι ότι έχει μικρίνει. Απλά δεν είναι ποτέ παραπάνω από τους άλλους. Κοιτάξτε να δείτε τα φαβορί και outsider. Ναι. Φαβορί. Δεν έπαιξε καν τελικό με τον Πανιόνιο. Το ναι, ωραία. Τι σημασία. Αυτό λέω ότι δεν είναι ότι έχει μικρίνει. Αυτά τα παιχνίδια, κόρη μου, τα κερδίζει. Αν δεν γινόταν αυτό στο τέλος, θα λέγαμε για άλλα πράγματα. Τώρα μιλάς αλλιώς. Με αυτά τα παιχνίδια, αν τα κερδίζεις, Θανάση, με αυτά τα παιχνίδια μεγαλώνεις. Ναι. Έτσι. Βεβαίως. Για μένα μεγαλώνεις κι αλλιώς. Μεγαλώνεις κι αλλιώς. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω με τέτοια παιχνίδια μεγαλώνεις. Όχι. Αποκτάς μέταλλο με τέτοια παιχνίδια. Ακριβώς, και μεγαλώνουν αυτοί που παίζουν. Σε ανάλογα παιχνίδια στο μέλλον. Σε ανάλογα παιχνίδια στο μέλλον, θυμάσαι τέτοια παιχνίδια που τα έχεις κερδίσει και λες, μπορώ και σήμερα. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν θα το κάνεις αυτό, γιατί μέσα σου μπαίνει το κόμπλεξ. Ναι. Με την καλή να το λέω, έτσι. Εγώ είδα τον ΠΑΟΚ να τρώει 4 δηλαδή, τον Παναθηναϊκό και μετά να μεγαλώνει. Σε ανάλογη. Ναι, αλλά έχουν προηγηθεί άλλα, ρε φίλε. Έχουν προηγηθεί ότι μπήκαν λεφτά. Σε ανάλογα παιχνίδια θα θυμάσαι τέτοια στραπάτσα και θα λες πόπο θα το φάω και σήμερα. Και θα το φας. Ναι. Άρα πώς να το τρως. Όταν έχει καλή ομάδα τον πρέπει να το αλλάξει. Αυτό το αλλάζουν με το μυαλό. Αυτοί που παίζουν, αυτοί που προπονούν και αυτοί που διοικούν. Και κάτι ακόμα. Ναι. Έτσι, γενικό. Mm. Εγώ δεν θα έκανα, και θα ακούγονται όλα αυτά που έκανα, στις συζητήσεις αν ήμουν μεγαλομέτοχος, σε οποιαδήποτε συζήτηση θα μιλούσα με τον παίκτη διαφορετικά. Από το αποτέλεσμα του αγώνα με του Κερζινού, θα έκρινα κάποια πράγματα και θα έκανα τις προτάσεις. Ανανεώσεις, ναι, σωστό. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα, μη με ρωτήσετε. Πώς. Έτσι η γνώμη μου προσωπική εκφράζω. Έτσι. Συμφωνώ. Λοιπόν, αυτό θα έκανα. Συμφωνώ. Έτσι, για κάποια ονόματα που ακούγονται, μόνο ένα θα πω. Έτσι. Για τον τερματοφύλακα. Το παλικαράκι δεν ταξίζει. Εννοείται. Ταξίζει χθες. Ταξίζει το Σάββατο. Ταξίζει με τον Ολυμπιακό. Ταξίζει με το αυτό. Ταξίζει γενικά, το αξίζει τελευταία, και σε πολλά παιχνίδια το αξίζει. Και τώρα ίσως θα μου πεις και σε πολλά δεν το αξίζει. Ναι, στα μεγάλα παιχνίδια είναι παρόν. Και μόνο σε αυτό. Και ίσως καλύπτει και τις αδυναμίες άλλων. Που ίσως, που ίσως να φαινόντουσαν πιο πολύ αν δεν ήταν τόσο καλός. Βεβαίως. Κρίμα για τη σκηνή. Η χθεσινή θα μου μείνει χαραγμένη κατεγόμενος σε άλλες τιμές, όχι μόνο. Το κλάμα του μικρού παιδιού στο μαγαζί που ήμουν. Δεν το άξιζε. Όχι το παιδί. Του πατέρα το πρόσωπο και ο τρόπος που προσπαθούσε να παρηγορήσει. Γι' αυτό άρχισε να κερδίσει. Δεν κέρδισε, δυστυχώς για μας. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν είχα καθόλου ψυχολογία και δεν έχω. Και βγήκα να μιλήσω. Θανάση, σου πιστώνω την πρόβλεψή σου ότι θα πάει παράταση. Νομίζω χθες είπες ότι θα πάει παράταση. Ναι. Αυτό ήταν το προαίσθημά μου. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Να είσαι καλά. Και ήτανε. Να σου πω και κάτι. Ναι. Ήθελα τα πέναλτι. Τη στιγμή που έγινε έτσι, ήθελα τα πέναλτι. Εκεί οι παίκτες τώρα νομίζω αυτό θέλαν. Ναι. Εγώ θα ποντάριζα στο δικό μας τον τερματοφύλακα. Ναι. Είναι καλός. Είναι καλός τα πέναλτι. Είναι καλός και έχει και καλή ψυχολογία, την οποία κέρδισε μέσα από το παιχνίδι την ψυχολογία. Ούτε εκεί κατάφεραν να τον πάνε οι συμπαίκτες του. Γεια σου, Θανάση. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 7. Ναι. Επανερχόμαστε με σχολιασμό για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και τα γνωστά μας, τις εφημερίδες μας που χρωστάμε, γοροσκόπια, καιρούς κτλ. Ανέκδοτα. Ζωντανά είμαστε. Έτσι, πάμε στο διάλειμμα. Πήγαμε. Φτιαχτείτε, περιμένουμε. Τώρα που θα σχολιάσουμε για ΠΑΟΚ. Νιώθω ότι θα πούμε πιο εκλεπτισμένα πράγματα. Εκεί μας έχετε καταντήσει. Φαντάσου. Αν το λέγεις αυτό πριν από 15 χρόνια, δεν γελούσε ο κόσμος. Εύκολα. Εύκολα. Λοιπόν. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου άρεσε χτες.
Μέχρι το σημείο που γίνανε. Εντάξει, άστο, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο δεν φοβήθηκα καθόλου, εκτός από μια φάση που έκανε ένα σούτο Μασούρας, νομίζω, που πήγε σχεδόν πλάγιο, αλλά ήταν σε πολύ καλή θέση να το εκτελέσει πιο καλά. Mm-hmm. Δεν κινδύνευσε καθόλου ο ΠΑΟΚ. Ίσα-ίσα ήταν πιο απειλητικός. Θα μπορούσε ο Λιμιός, ο κλασικός Λιμιός, να τελειώσει καλύτερα τη φάση και να χαμάλα. Γενικά μπήκε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ, πολύ διαβασμένος, με αρκετά τρεξίματα και ενέργεια και διάθεση. Αυτό που με ανησύχησε πάρα πολύ από το πρώτο ημίχρονο ήταν η κίτρινη κάρτα του Εσίτη. Πήγαινε φούλια κόκκινη. Που ψαχνότανε πραγματικά, δεν ξέρω αν το είχε ποντάρει. Και οι προβλέψεις ήταν όλες κόκκινες ήδη, έτσι. Ναι. Σε μια φάση νομίζω του χαρίστηκε κιόλας, έτσι, για να είμαι δίκαιος, από τον κύριο Κάιπερς. Πώς τον είδες τον Κάιπερς γενικά? Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Ξέφυγε λίγο στο τέλος. Στο τέλος, σε τι εννοείς, σε κάρτες, ας πούμε, και σε τι φάση? Σε σφυρίγματα, δηλαδή τα άφηνε. Ξέρεις τι, μπορεί να ήταν σωστά τα σφυρίγματα, αλλά υπέρ του Ολυμπιακού τα αφήνει με μεγάλη ευκολία. Δηλαδή, κάτι πεσήματα των παικτών του ΠΑΟΚ ούτε τα κοιτούσε. Εντάξει, δεν μπορώ να το. Δεν. Ήταν λίγο αριστικό. Με φόβησε εσύ τι πραγματικά. Δηλαδή, θυμήθηκα ένα προπέρσινο, νομίζω, ΑΕΚ ΠΑΟΚ που όλοι λέγαμε βγάλ τον. Ο Κρέσπο ήταν ο Βαρέλα. Ποιος είχε φάει κίτρινη κάρτα, ας πούμε. Και μέχρι να τον. Όχι, δεν ήταν ο Μάτος. Νομίζω ένα στόπερ ήταν. Και ο Λουτσέσκου ήταν τότε προπονητής. Ο Λουτσέσκου πρέπει να ήταν. Πέρσι. Πρόπερσι αυτό, πριν δύο χρόνια πέρσι. Πρέπει να ήταν. Ναι. Ή ο Ίβιτς ήταν ο Λουτσέσκου. Και τέλος πάντων δεν τον είχε βγάλει και έφαγε κόκκινη κάρτα και γύρισε το μάτς μετά. Αυτό φοβήθηκα εγώ χτες πιο πολύ. Κατά άλλο, ο Ολυμπιακός δεν με φόβησε. Στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, η πίεση ήταν μεγαλύτερη. Η κούραση άρχισε να βγαίνει. Και ενώ μου έδειξε και λέω, άντε ρε, το διάβασε καλά το ματσάκι. Ναι. Τι το ήθελα και το σκέφτηκα, τι το είπα. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα κούρασης, δεν ξέρω αν ήταν θέμα διαχείρισης, αν ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό του, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Θα διαβάσω έτσι ένα πολύ εύστοχο σχολιάκι από μια σελίδα του ΠΑΟΚ στο Instagram, την οποία ακολουθώ και μου αρέσει, γιατί και φαίνεται ότι τα παιδιά που τη διαχειρίζονται και ξέρουν μπάλα και κάνουν και χιούμορ. Γι' αυτό έχει αλλάξει το ΠΑΟΚ, στο Instagram ΠΑΟΚ, δηλαδή φαντάζομαι. Ναι. Πού ζούμε. Έχει μια φωτογραφία λοιπόν του Αμπέλ Φερέρα και λέει, διαβάζει το παιχνίδι σωστά. Ναι. Διαβάζει και τις αλλαγές σωστά. Mm. Ο Λιμιός ήταν αρνητικός. Mm. Ο Ακπομ τα είχε δώσει όλα. Και ο Σβιντέρσκι φρέσκος μπορούσε να προσφέρει περισσότερο. Ναι. Σωστά. Μέχρι εκεί, ναι. Ο Ροντρίγκο θα ισορροπούσε το παιχνίδι δεξιά, όπου ο Ολυμπιακός είχε βάλει στο σημάδι την απειρία του Τζόλι και έβγαζε συνέχεια παίχτη στην πλάτη. Σωστό. Σωστό. Και πας και τις κάνεις και τις τρεις ταυτόχρονα, ρε Αμπέλ. Δηλαδή, ρε φίλε. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Είναι σαν να γυρίσει και να είπε, θα τους τρελάνω τώρα. Ναι, ρε φίλε. Θα τους τρελάνω. Να γυρίσει στην κάμερα και να πει. Ναι, ναι. Δεν το περιμένατε. Σας την έφερα. Δηλαδή. Είπατε, σήμερα θα φύγετε χωρίς πονοκέφαλο. Σκέψη ξανά. Μ' άρεσε ο Τζόλης. Δεν θέλω να μιλάω για παιδιά τέτοιας ηλικίας και να φουσκώνουν τα μυαλά τους, αλλά θεωρώ ότι ο Τζόλης δείχνει ότι δεν είναι τέτοιο παιδί. Μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι πνευματικά έτοιμος. Ναι. Δείχνει πνευματικά έτοιμος, δεν είναι. Δείχνει ότι είναι πνευματικά έτοιμος και σωματικά έτοιμος στα 18 του να ανταπεξέλθει σε τέτοια παιχνίδια με τέτοιους αντιπάλους. Βέβαια. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει νικήσει σε 4-5 φάσεις κατά κράτος το καλύτερο αριστερό μπακ τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα. Και ένα από τα καλύτερα Τζιμίκα. Στην Ευρώπη. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Τον έχει νικήσει 4-5 φορές. Παικτικά, ποδοσφαιρικά. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που δεν είχε κόσμο. Έτσι. Το θεωρώ και πάλι σημαντικό, γιατί. Ένα που δεμάσισε και δεύτερον, δεν έφαγε τον πρόλογο να μπει σε διαμάχες, να μπει σε καυγάδες. Προκλήθηκε με τον Τζιμίκα. Σε μια φάση, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, λέω, όχ. Θα γυρίσει, λέω, τώρα θα τον δώσει μία. Ναι, γιατί ναι, φράζει ναι. Το αίμα του. Ίσα-ίσα έκανε ένα γελάκι ηρωνικό
και έφυγε πίσω από τον επόπτη και έφυγε προς την άμυνά του. Εκεί λέω αυτός δείχνει έτοιμος. Ένα λοιπόν κέρδος είναι αυτό. Τώρα η άλλη συζήτηση για το λιμιό που δεν μπορεί να κάνει τελείως. Για το Τζόλι που λες, ελέγχε το Τζόλι εκεί πέρα στο πέσιμο που πάει και δείχνει τη γραμμή. Αυτό ναι. Δυο μέτρα μακριά. Και γελάει και ο Καντουρί πηγαίνοντας να στήσει την μπάλα για το φάουλ. Γελάει ο Καντουρί. Εγώ το πίστεψα. Λέω, ναι, το βρήκε. Ναι, εκεί είναι. Τρομερό. Δυο μέτρα μακριά. Αυτό το βάζω στα αρνητικά του, αλλά γίνονται στο ποδόσφαιρο αυτά. Όπως για να γυρίσουμε λίγο στο μάτι του Άρη, σε μια φάση ο Φετφατζίδης ζητάει ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Και το βλέπω το μάτι τώρα με τον πατέρα μου, που ο πατέρας μου είναι Αριανός. Ναι. Μάλλον είναι αντιπαοξίστασος. Θα το πω. Είναι Αριανό Ολυμπιακός. Αυτά δεν τα ξέρω. Ναι, τα έχω πει. Και φωνάζει ο μπαμπάρ, φάουλ είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, για το φάουλ δεν διαμαρτύρεται ούτε ο Φετφατζίδης. Απλώς κάνει το κλασικό το πέφτοντα, α πούμε, μπα και το πάρει το φάουλ. Ναι. Που ξέρει και ο ίδιος δεν είναι ρε παιδί, αλλά σου λέει, α το πάρω. Καλά, ναι. Έχει περάσει πολύ μπιακό. Και λέω, ρε αμπά, λέω, ο ίδιος ο Φετφατζίδης λέω, δεν ζητάει, λέω το φάουλ, δεν διαμαρτύρεται. Λέω, εσύ διαμαρτύρεσαι εδώ. Λέει, πώς δεν διαμαρτύρεται, λέει, αφού σηκώσει τα χέρια του. Καλά, λέω, άμα δινόταν φάουλ σε κάθε φορά που σηκώνει τα χέρια ο παίκτη, μόνο φάουλ θα κάνανε. Επίσης, παρένθεση. Ναι. Λιποθυμώ. Γιατί, τι έγινε. Με τη συγκεκριμένη. Ναι. Τρομερή. Λοιπόν, αυτά για το Τζόλι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, μετά το μάτς, μετά το 1-0. Έλειπε ο Πέλκας. Γενικά λείπουν παίχτες. Εγώ δεν μπορώ το αργό ποδόσφαιρο μου. Τι δίνει. Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή Μπίσεσβαρ, Καντουρί, Εσίτη. Βαριόμουν, ρε φίλε. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα ο στόχο και έβλεπες κάτι. Έβλεπες μια ταχύτητα, ο Λάμπρου. Εκπληκτικό κατέβασμα Σβιντέρσκι στη φάση που χτυπάει με τον Σα. Εκπληκτικό, δηλαδή, αν το έκανε παίχτης του Ολυμπιακού αυτό, νομίζω ότι θα είχε έκτακτα δελτία. Θα λέγανε θύμισε Ιμπραήμοβιτς, ας πούμε. Εκπληκτικό. Δυστυχώς η μπάλα δεν έκανε το χατήρι και το πρώτο γκολ εμένα με εκνεύρισε. Πάρα πολύ καλός Πασχαλάκης. Πάρα πολύ καλός Πασχαλάκης. Εκτός ναι, από. Ναι. Γιατί τον κράζουν τον Πασχαλάκη, δεν ξέρω. Εντάξει, φίλε. Σε κάποια φάση ήταν συγκινητικός ο Πασχαλάκης. Ναι. Είσαι ΠΑΟΚ, τέλος. Εντάξει, υπερβάλλει λίγο με τα αυτά τα Superman League. Ναι, ρε παιδί μου, και με τις εξόδους στο κέντρο σχεδόν, ναι. Αλλά χρειάζονται. Εκεί ήταν τέλεια. Χρειάζονται. Εννοείται. Όχι, το λέω ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται. Ναι, χτες χρειαζόταν. Στο πρώτο γκολ αυτό ήθελα να πω. Ένα τσάφι είναι το να γλιτώσει τον γκολ από τον Ίγκτανσον, να κόψει την μπάλα εκεί πέρα. Και το σπαστικό είναι ότι δεν το βάζει τον γκολ αυτός που είναι μαζί με το στόπερ του ΠΑΟΚ. Το βάζει ο δεύτερος. Ναι. Εκεί λίγο τρελάθηκα που δεν ακολούθησε ένας παίχτης να μαρκάρεται και εκείνος ο παίχτης. Και το ότι τρως τον γκολ σε κλειστή γωνία. Που εντάξει, σε αυτή τη φάση μόνο στην κλειστή γωνία μπορείς να το φας. Έλα να μπει χθες, χάνει και αυτό, χάνει και, χάνει και το άλλο. Αυτό. Το που πιάνει αέρα. Ναι, αυτό ήταν θέμα κούραση πιστεύω. Και είναι ακριβώς μετά τη φάση του Σβιντέρσκι, νομίζω. Δηλαδή, ναι. Εκεί που πας να βάλεις γκολ, πας να το φας. Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γενικά. Αν έμπαινε το γκολ του Βαρέλα επίσης, θα είχαμε άλλο μάτς. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Έδειξε ότι, ναι. Ότι μπήκε για να το πάρει, να πάρει την πρόκριση. Mm. Αυτό κρατάω. Δεν θα πάω στο ατομικό τώρα αν ο Λιμιός μπορεί να βάλει γκολ, αν έχει καλό τελείωμα. Δεν θα κάτσω στον Άκπο, ο οποίος. Κουράστηκε, έφαγε ξύλο, ήταν κινητικός. Δεν περνάει καλά ο Άκουμ. Ναι, μπήκε ο Σβιντέρσκι φρέσκος. Εντάξει. Έχω να πω ότι μπορεί να λέμε για τον Αμπέλ Φερέιρα, ναι. Αλλά σκεφτόμουν χθες, πες ότι τώρα χάνει στο Βικελίδης και, ναι. Και τον διώχνεις. Αν δεν, είχε προπονητή ο Άρης, θα έλεγα έτσι όπως χάνει, πες τον αναρθεί από τον άλλο πάγκο. Ένα μου αρέσει ο Μπλφέρια, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Σαν σουλούπι, σαν τέτοιο. Σε μια ομάδα καλά, που δεν διεκδικεί πρωτάθλημα. Το πιστεύω γιατί σ' αρέσει. Βρέφα, εγώ θυμάμαι. Όχι, δεν. Μη. Ακούει και ο Θόδωρη το όχι. Επειδή είναι και Πορτογάλο, δεν ξέρω. Όχι, επειδή μοιάζει τον Τσίπρα. Ίδιο, ναι, επίσης. Επίσης. Ναι, γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι Τσίπρα, α είσαι πιο. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ Τσίπρα. Ναι, είσαι πιο αριστερά. Πιο... Εξοκοινοβουλευτική. Εσοκοινοβουλευτική, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Κουκουέ. Και δεν αποκαλύπτω. Γιατί, ρε, σιγά. Γιατί διαμορφώνω άποψη. Ναι, μπορεί να πάει το Κουκουέ 30% τώρα μετά από αυτό. Τα συντρόφια. Εσύ και η Κανέλη. Εγώ είμαι ο Κανέλο. Εντάξει. Έχετε κοινά με την Κανέλη πάντως κάποια πράγματα. Το ύψος, θέλει να πει κανείς. Ναι.
μου δείχνει ότι σε μια ομάδα ο Φερέιρα, δηλαδή, αν ήταν στον Όφη, θα ήταν τρομερή ομάδα Όφη. Θα ήταν διαστημική ομάδα Όφη. Όπω ήταν καλή αν ομάδα η Μπράγκα. Αν ήταν στο Μαναθηναϊκό, ο τώρα ναι. πόλεμο. Ξέρεις. Ναι. Να τέριαζε στον Παναθηναϊκό. Σε μια ομάδα που δεν διεκδικεί πρωτάθλημα και δεν, που έχει, δεν πίεση. Έχει την πίεση. Ναι. Αυτό. Θα ήταν τέλεια ναι. ο Μπελ Φερέιρα. Εντάξει. Επίσης με μεγάλη ευκολία λέμε: θα γυρίσει πίσω στην Μπράγκα, λες και είναι, ξέρω εγώ, η Μπράγκα κανένα χωριό. Ναι, 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 θα πάει σπίτι. Πώς είναι, ας πούμε, ο. Ποιο να πούμε τώρα. Ο Γούχο στον Πάο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πώς είναι ο Κωστένογλου στην ΑΕΚ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο Ζουνίδης. Ναι. Αυτά και με το Ολυμπιακό Πάο. Άμα σου πω ότι δεν με πείραξε καθόλου, δεν ξέρω. Στεναχωρέθηκα. Ναι, είμαι σίγουρο. Αλλά. Τι έχεις να πεις, το συνέστημα αυτό που λέγαμε για τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια, ότι κορεσμός τον... θα το ακούσουν τώρα κάποιοι αντίπαλοι. Σαν νεοπλουτίστικο, ναι. Ναι, ότι έλα μωρέ, πότε κορεσμός ο Πάου. Ναι, τα τελευταία τρία χρόνια πήρε τέσσερις τίτλους σε τρία χρόνια. Βάλε και ένα το κλεμμένο που λέμε τι πήρε τώρα. Πήρε τρία κύπελα και ένα πρωτάθλημα και δεν χαλάστηκα. Είναι τόσο ξενερωμένη η χρονιά φέτος. Που είναι ολόκληρη τώρα. Κλάιν λες πιο, τώρα, τι έγινε, έλα μωρέ τώρα, άλλα πέντε ματσάκια, έξι play-off έχουμε, άντε να φύγουμε, να δούμε τι θα κάνουμε μεταγραφές, να δούμε αν θα μείνει ο προπονητής, να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Αυτό δεν. Θα φύγει ο προπονητής όμως. Δεν ξέρω. Εγώ αν ήμουν Γιώργος Σαββίδης θα τον έκανα μια ανανέωση. Κάποια στοιχεία, κάποια γεγονότα μου δείχνουν ότι θα φύγει. Δηλαδή, ακόμα και η αλλαγή τεχνικού διευθυντή, συνήθως επιφέρει και αλλαγή προπονητή. Βάλε μόνο αυτό. Τώρα η εικόνα της ομάδας, οι στόχοι. Αν χαθεί και η δεύτερη θέση. Κοίτα, αν χαθεί η δεύτερη θέση, θεωρώ δεδομένο ότι θα φύγει. Ναι. Έτσι. Τώρα, αν βγει δεύτερος ο ΠΑΟ και είναι στα προκριματικά του Champions League. Δεν ξέρω. Πρέπει πολλά να συνυπολογίσει ο ΠΑΟΚ για να αποφασίσει αν πρέπει να μείνει ή όχι. Και είναι και το θέμα της αποζημίωσης μετά. Ναι, έχουμε και εκεί και αυτό θέμα. Θεωρείς ότι έκλεισε ένας κύκλος κάποιων παικτών στον ΠΑΟΚ, δηλαδή μια κίνηση από καιρό. Από καιρό. Δεν περίμενα να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από το κύπελο, για να το πω αυτό. Νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στη χρονιά και δεν ξέρω αν είναι θέμα προπονητή. Δηλαδή, αν έμενε ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω αν θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Με τους ίδιους παίχτες. Εγώ δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αν δεν ήταν ένα 10-20% ίσως πιο. Ίσως δηλαδή συνηγορεί το ότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτεροι αυτοί οι παίχτες. Συν την αλλαγή φιλοσοφίας και τακτικής που έκανε ο Φερέιρα. Δηλαδή, βάζω το ελαφρυντικό ότι με Λουτσέσκου θα υπήρχε μια ομοιογένεια και μια συνέχεια, ρε παιδί μου, στη φιλοσοφία και την τακτική. Αυτή η αλλαγή. Ίσως επιβάρυνε την τιμή καλή απόδοση κάποιων παιχτών. Αλλά θεωρώ τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να λέμε ονόματα, δεν μ' αρέσει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές διορθωτικές ο ΠΑΟΚ. Ανανέωση ηλικιακά κυρίως. Και για θέμα αντοχών και φυσικής κατάστασης, αλλά και για θέμα κινήτρου. Παιδί. Μου βλέπουμε τώρα παιδιά, ας πούμε, στυλ Τζόλι, Λιμιού, Πέλκα που έχουν κίνητρο τα παιδιά. Και απ' την άλλη βλέπουμε παίχτες οι οποίοι είναι μια χι ηλικίας, οι οποίοι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν φυσική κατάσταση, δεν έχουν και το κίνητρο. Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ φέτος ήταν το κίνητρο. Ναι, αλλά αλλάζοντας λοιπόν 2, 3, 5 παίχτες οι οποίοι δεν ζήσαν αυτά που ζήσαν οι άλλοι παίχτες αυτά τα 3 χρόνια, θα έχουν κίνητρο να τα ζήσουν και αυτοί. Εγώ αν ήμουν Καρυπίδης και είχα να πετάξω 20 εκατομμύρια, θα πήγαινα αύριο, θα έπαιρνα Στόχ, θα έπαιρνα Φορτούνη και θα έπαιρνα και Ματέο Γκαρσία. Και Ματέο Γκαρσία. Θα έπαιρνα Champions League. Δηλαδή, ο Κώστας ο Φορτούνης, τι δουλειά έχει στον Ολυμπιακό τώρα. Έλα αγόρι μου εδώ πέρα πάνω να παίξεις την μπάλα που ξέρεις. Δεν χωράς πλέον εκεί. Δεν χωράς. Χθες ο Φορτούνης και πάλι ήταν εκνευριστικός. Χαλούσε πάλι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό ήταν κάκιστος, με τον ΠΑΟΚ χθες ήταν το πολύ μέτριος. Ρε Φορτούνη, εντάξει και εσύ είπαμε.
Δεν υπάρχει Φορτούνης φέτος μετά τον τραυματισμό. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό χτυπάνε το κεφάλι τους που δεν τον πουλήσαν ναι, πέρσι. Όταν έπρεπε. Ναι, ναι. Όταν έπρεπε. Νομίζω είναι ένας διάπτοντας αστέρας πιο γρήγορα από τον Φερφατζίδη. Ναι. Έτσι όπως πήγε η καριέρα. Ναι. Εδώ δες τώρα. Κάντε να βρει και στο πλάι εκεί πέρα. Απέκρισε την στο πλάι. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια. Αλλά... Λοιπόν. Αυτά και με την ανάλυση των δύο παιχνιδιών. Όποιος θέλει να κάνει το σχόλιο του, εδώ είμαστε ζωντανά. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Και μηνύματα. Έφερε και ενώ το μηνύμα στο 54-222. Ωραία. Πάμε στις εφημερίδες. Πάμε στις εφημερίδες. Ωραία. Ξεκινάμε με τα νέα. Λοιπόν, τα νέα. Μετά τον Παπά και ο Παπαγγελόπουλος δείχνει τον πρώην πρωθυπουργό. Ο Τσίπρας ήξερε. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης λέει πως ήταν ενήμερος για όλες τις πρωτοβουλίες μου κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. 9 οι κασέτες του Μιονί που καίνε το μαγαζί. Εισαγγελική παρέμβαση και νέος γύρος αποκαλύψεων. Ποιος κρατάει ποιον στην ιστορία του κουαρτέτου. Βιβλίο βόμβα, ο Ερντογάν μας μιλούσε σαν να ήταν ο Μουσολίνι. Πώς περιγράφει ο Μπόλτον τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τούρκου με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Μπέρμιχαμ. Ο Μπέρμιχαμ. Παρέμβαση στην Τουρκία για την Αγία Σοφιά. Τι αποκαλύπτει ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της UNESCO. Ευρωδικαστήριο κόκκινη κάρτα στην Ελλάδα για τη Σάρια. Αυτά με τα νέα. Και στα αθλητικά επάνω πάνω. Στον τελικό και φουλ για double Ολυμπιακός 2-0 τον ΠΑΟΚ. Άρης ΑΕΚ 2-2. Στο θρίλερ τη λύτρωσε ο Λιβάγια. Τι βλέπεις γενικά για τον τελικό Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Ναι, θα πάρει όλο Ολυμπιακός. Η καθημερινή. Μπορέλ, ο Εύρος είναι τα σύνορά μας. Ευρωπαϊκό βραχυκύκλωμα απειλεί τον τουρισμό. Δυστοκία για το άνοιγμα των σύνορων. Lifting στο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας. Περιορισμένη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο συνεργασία. Εισαγγελική έρευνα για τις συνομιλίες. Προαναγγελία νέων αποκαλύψεων από την πλευρά μείωνη. Σύγκληση Τραμπ με Ερντογάν στη Λιβύη. Θέμα Τουρκίας θέτει η Γαλλία. Έληξε ο συναγερμός στον Κορδελό. Στο Κορδελιό πήγα να διαβάσω. Πάντα είναι συναγερμός. Αυτά και για την καθημερινή. Στον ελεύθερο τύπο, στήριξη με το ζόρι στον Παπά. Ο Τσίπρας παρέχει πλήρη κάλυψη, αλλά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζουν αδιάφορα. Κυβέρνηση θα αναλάβει ο κύριος Τσίπρας την ευθύνη για το παρακράτος. Ποιοι θα έχουν καθαρές αυξήσεις από Σεπτέμβριο. Οι συντάξεις από στράτων μετά το νέο επανυπολογισμό. Αυξήσεις έως 135 ευρώ για παλαιούς και πάνω από 120 για νέους συνταξιούχους. Σε ποιους μειώνεται η προσωπική διαφορά και πόσο. Θρύλος για double. Ο Λιβάγια πήγε την ΑΕΚ στον τελικό. 2-2 τον Άρη στην παράταση. Η Ευρώπη θα προστατεύσει τα σύνορα της Ελλάδας, λέει ο Ζοζέλ Μπορέλ, αυτό που είπες και εσύ. Παραλλαδικές εξετάσεις χωρίς εκπλήξεις σε ιστορία και πληροφορική. Ετοιμαστείτε να ανεβάσετε πίεση. Η εφημερίδα των συντακτών. Χρυσές σακαράκες για τη Θεσσαλονίκη. Διαγωνισμός που σκανδαλίζει με αγορά μετακυρισμένων λεωφορείων επιχειρεί να καλύψει τα κενά του ΟΑΣ. Εκείνα τα μπλε θα βγουν, τα παλιά. Στα όρια φωτογραφίας η προκήρυξη με όρους εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Μισθώνουν για 30 μήνες με 105.000 ευρώ το ένα όχημα 15 ετίας 6.000. Άντε τώρα να κάτσεις με μηχανή πίσω από τέτοιο λεωφορείο. Ναι, ναι. Για να ξεκινήσεις μετά από φανάρι. Νέα απόπειρα ιδιωτικοποίησης του πολύπαθου οργανισμού, αυτή τη φορά στις τεχνητές υπηρεσίες. Πάνω βέβαια για τον Ολυμπιακό, για τον Double και για τον Γόητρο. Για τον Double Ολυμπιακός, για τον Γόητρο η ΑΕΚ. Που δεν θα ήθελα να ήμουν φίλος της ΑΕΚ. Από αύριο και μετά, γιατί σήμερα ακόμα χαίρονται. Γιατί? Γιατί φίλε, τώρα οι μνήμες ξυπνάνε πάλι. Τρεις φορές από τον ΠΑΟΚ, τώρα μία και μετά να κάνει χάσει και από τον Ολυμπιακό. Και μη κάνετε. Εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα χάσει ακόμη πιο άνετα φέτος. Εγώ πιστεύω του χρόνου θα ζητήσει να μην παίξει κύπελο για. Ναι, δηλαδή βρείτε κάτι, έναν τρόπο να κάνετε ένα άλλο κύπελο να μην παίζουν οι άλλοι, να παίζετε μόνο εσείς για να το πάρετε. Δεν υπάρχει τώρα λύση. Δεν με ποιο θα πάει να παίξει. Λοιπόν. Η Αυγή. Παραμάσχα δεν έχει πάρει την Αυγή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παρακράτος Μητσοτάκη. Το δίκτυο λειτουργούσε ήδη από την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό του σημερινού πρωθυπουργού. Έκανε παράνομες ηχογραφήσεις υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως παράνομες παρακολουθήσεις με ιδιωτικούς μηχανισμούς εκπαιδευμένων επαγγελματιών. Εχμές για τον διοικητή της ΕΥΠ. Όλα τώρα στο φως. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Πρωθυπουργό να σταματήσει τον επικίνδυνο για τη δημοκρατία κατήφορο.
σε άλλο θέμα, επανεκκίνηση τουρισμού με κυβερνητική προχειρότητα και ανευθυνότητα. Αλέξη Τσίπρας, καταστροφική η απόφαση για τα δωμάτια καραντίνας. Στον αέρα 300.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό. Χάος με ευθύνη του Υπουργού Εργασίας κ. Βρούτση, καταγγέλει η Ομοσπονδία σε τουρισμό επισιτισμό. Δίκη Χρυσής Αυγής, δεν είναι αθωοί ναζιστές στη φυλακή. Τραμπουκισμοί μπροστά στον πανικό, πρωτοφανείς απειλές Γεωργιάδη για την Τουλουπάκη. Τουλουπάκη. Αυτά τώρα, και με την Αυγή. Τώρα πάμε σπρέσο. Δεν ξέρω να σπάσετε, δεν έχει σήμερα. Α, ναι, πού είναι ο σπρέσο. Τι έγινε. Απλά με τράβηξε το θέμα τη εσπρέσο. Εμένα και η φωτογραφία. Ναι. Ναι. Θα πει ριζοσπάστη. Να το χειριστώ εγώ που είμαι καλό σε αυτά με την εσπρέσο. Ναι, ναι, χειριστώ. Ναι. Ελπίζω να μην είσαι καλό στο θέμα του πρωτοσέλιδου. Κάτσε το διαβάσω. Τι, δεν βλέπει τι έχει. Τη φωτογραφία τη βλέπω, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω τίτλο, γιατί. Εγώ δεν μπορώ. Πέφτω στη φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Μη άσε, καλύτερα διάβασε πρώτα τον τίτλο και μετά θα πει τη φωτογραφία. Ωραία, ωραία. Γιατί δεν είναι για να πει. Αλήθεια τώρα λες. Αλήθεια τώρα δεν το έχεις δει. Τι γράφει. Θέλω να το διαβάσεις τώρα και να παρακαλώ από τον Χρήστο να γραφτεί και να γίνει σποντάκι αυτό. Νερό φθηνό και ποιοτικό για τον λαό, όχι εμπόρευμα, λέει ο ριζοσπάστης. Πάλι ενάντια στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Πάλι με ΙΤΑ. Όχι πάλι, πάλι. Δημήτρης Κουσούμπας, το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των εργαζόμενων στον αγώνα ενάντια στην πορεία ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΔΑΠ και στα δεινά που φέρνει για το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Απεργία σήμερα των εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ ενάντια στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά για το ριζοσπάστη. Και θέλω τώρα να δοκιμάσουμε λίγο εσπρέσο για βάλε. Ναι. Πες εσύ, πες. Θυμήσου τι. Καμαρώστε άνδρες της δράσης εν ώρα υπηρεσίας. Η νύχτα με τραβεστή καίει αστυνομικούς. Αποκαλύπτουμε όσα όλα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας. Σ' άλλους τους κόλπους της ελληνικής αστυνομίας διατάχθηκε ΕΔΕ. Μάλιστα. Να σε σταματήσουν έλεγχο έτσι, φαντάζεσαι. Λοιπόν. Πάντως. Δεν είδες, ρε παιδί μου, τον τίτλο πρώτα που είναι τεράστιο ή πιο τεράστιο από αυτό που είδες. Έπεσα στη φωτογραφία, λέω τώρα. Ναι, έπεσε μετά... παγίδα. Ναι, έπεσε παγίδα. Ήταν μεγάλη παγίδα αυτή. Υπόθεση Μαρκέλας, ο επιχειρηματίας, η σιωπή και τα άλλα πρόσωπα. Ναι. Ο πατέρας τη βίαζε, ο σύζυγος την εξέδιδε, η κόλαση 29χρονη στην οικογένεια των τεράτων. Κερατάδες και απολυμμένοι καρφώνουν φοροφυγάδες, συστήνεται ομάδα κρούσης. Κοριτσάκι στη Ρόδο κατέρευσε από την πείνα λόγω lockdown. Άνεργη ξενοδοχοϊπάλληλος η μητέρα του. Πάμε στα αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά. Μέτρο Σπορ. Ναι. Τελειώστε τον, μη χαθεί και η δεύτερη θέση. Εγκλήματα από τον Φερέιρα αποσυναρμολόγησε τον ΠΑΟΚ με τις αλλαλούμ αλλαγές του στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Άρη μην κλαις. Ένα λεπτό αδράνειας στις καθυστερήσεις του ημιτελικού οδήγησε την ομάδα του Ένιξ. Έχει φωτογραφία στο Άρη μην κλαις. Έχει τους παίκτες του Άρη που κλαίνε. Α, ναι. Και τον Καρυπίδη. Αυτό. Καρυπίδη και εσύ. Ναι. Πάλεψε με πάθος για να ζήσει το μεγάλο όνειρο. Ο κόσμος έκανε κερκίδα έξω από το Βικελίδης και από τις ταράτσες. Να το πούμε και αυτό. Τελειώσε το να μην χαθεί και η δεύτερη θέση. Ναι. Υποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό να παίξει μονότερμα. Αντικατάσταση του Τζόλι που ήταν εξαιρετικός. Μετά το μάτς δικαιολογίας του Πορτογάλου. Το πιστεύεις ότι δεν άκουσα καθόλου δηλώσεις μετά. Τίποτα. Λοιπόν, Sport Time. Ανατροπή για double. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο μέρος. Έσβησε το handicap του 3-2 της Τούμπας και για πρώτη φορά μετά το 2016 πάει τελικό. Στον κεντρικό τίτλο Κατά Μάρκο. Κατά Μάρκο Ευαγγέλη. Πώς να λέγανε, προσοχή Μαρκοπέδιο. Ναι. Στο 90-6 και στο 102 τα γκολ του Κροάτη. Τρεις κόκκινες η Ένωση, Μάνταλος, η Μόες και ο Ολιβέιρα. Αυτό, να σας πω τώρα κάτι γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι από χθες. Φήμες λένε ότι ο Μάνταλος έφαγε κόκκινη κάρτα. Και οι τρεις φάγανε γι' αυτόν τον λόγο. Νομίζοντας ο Μάνταλος ότι θα χάσει τον τελικό. Α, και φοβόμενος ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει γιατί μάθει. Βρε. Λέει δεν θέλω πάλι να πάω στο κύπελλο. Έτσι λένε οι φήμες. Το είπε και ο Μοσκοβίτης εντάξει. Ναι, αλήθεια. Χάλασαν λέει τα γούρια. Αλήθεια. Αλλά επειδή ακούω από χθες, μη μου τσαμπουνάτε ότι και παίζει και με 8 παίκτες. Πρώτα απ' όλα φάγανε επίτηδες κόκκινες κάρτες για να παίξουν στον τελικό. Και πότε δεν φάγανε. Τι έγινε, ναι. Εντάξει, πω. Δεν είδες τρία γκολ έβαλε ο Άρης. Λοιπόν, οι Θεσσαλονικείς είχαν κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις. Μασούρας και Καμαρά τα γκολ των ανώτερων Ερυθρόλευκων. Πάλεψε γενναίο δικέφαλος αλλά ξέμεινε από δυνάμεις. Αυτοκτόνησε ο Φερέιρα.
Ακριβώς τη στιγμή. Κατά Μάρκο λέει, ακριβώς τη στιγμή που ο Άρης πίστεψε ότι είχε κάνει το πιο δύσκολο, εμφανίστηκε ο Λιβάγια για να στείλει πρώτα το μάτς στην παράταση και μετά την ΑΕΚ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του κυπέλου. Πέμπτη. Α, το ένα το πήραν με τον Ολυμπιακό. Ναι. Με το μετά Βόλο, ξέρω εγώ, και ο Άκα και τέτοιο. Τρεις χαμένες. Πέντε χρόνια έχει που το πήραν με τον Τζιμπούρ. Ναι, ρε. Και μετά έρθει ο Τζιμπούρ στον Άρη. Ναι. Πέρασαν πέντε χρόνια. Περνάνε χρόνια. Κώστα. Περνάνε τα χρόνια. Βίβο που λέει. Για πες. Κυρίαρχος μας λέει Sport Day για τον Ολυμπιακό. Με Μασούρα και Καμαρά ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το 3-2 της Τούμπας και Βουρ για double. Τον έχουμε κάνει Μασούρα Μαραντόνα του μεταξύ. Ναι. Μόνο εσύ, ο Λιβάγια πήρε την ΑΕΚ στις πλάτες του και την οδήγησε στον τελικό για πέμπτη σερή χρονιά. Σύσκεψη για Βοτανικό. Εν τω μεταξύ είδα ένα σχόλιο που έλεγε δύσκολη εποχή, λέει, να είσαι Θεσσαλονικιός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Και γράφει όλος από κάτω, ενώ στην μπάλα λέει Παναθηναϊκός, μόλι επιτυχίες. Γιατί έχεις να πεις κάτι? Όχι, τίποτα. Ειδικά σε ακαδημίες και φορτσάρι. Έτσι. αυτή η πάψη ήταν όλα τα λεφτά. Sport Day είπαμε, πάμε παρακάτω. Όχι, δεν πάμε παρακάτω. Για διαβάσουμε κόκκινο πρωταθλητή, τώρα δεν θέλω. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. 7.30 ώρα είναι. Να διαβάσουμε ώρα του σπόρου. Όχι. Αυτό λείπει. Δεν τη διαβάζουμε. Σιγά-σιγά. Δεν πάρκο έτσι. Είμαστε Μακεδονομάχοι. Είμαστε Μακεδονομάχοι εδώ. Φραπεδονομάχοι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επανερχόμαστε με καιρό, με οροσκόπιο. Ανέκδοτα. Με ανέκδοτα. Δεν μας πέφτει η διάθεση. Έτσι. Δεν μας πέφτει, όπως λέει και ο Κωστής Τσατσαρός. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Πάμε. Και κάνω γύρισμα τώρα και βάζω το ρεύμα. Ναι, το έχω κάνει. Καλά σου είπα ότι είναι γνωστή η γειτονιά που είδαμε πριν την είδηση. Πού ήταν? Είναι στην περιοχή της Τούμπας, εκεί στη Μιαούλη. Ναι, είχαμε εμπρισμό τριών οχημάτων, δυο γιοταχή και ένα δίκυκλο. Τα ξημερώματα. Κυριαρχή η είδηση, να πούμε, ναι, που είχαμε στη Νέα Υόρκη τον θάνατο Έλληνα ομογενή με τίζερ από την αστυνομία. Ελληνοαμερικάνος, Έλληνας ομογενής στη Νέα Υόρκη, 29χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός. Ο Γιώργος Ζαπάντης. Νομίζω μέσα στην ημέρα θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα άμα τα βάλει και με την ελληνική ομογένεια στην Αμερική ο Τραμπ, δεν τον βλέπω πολύ καλά. Που τον στηρίζει κιόλας η ελληνική ομογένεια. Ιστορία και τέτοια είναι όλη... Αυτό. Διαβάζω εδώ ότι άλλοι 13 θάνατοι λόγω κορονοϊού στη Γερμανία αγγίζουν τις 9.000 νεκρούς στη χώρα της Γερμανίας. Παρατείνεται για 5 μέρες η καραντίνα στον Εχίνο και στη Θράκη. Αυτά έτσι οι ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Πάμε... Σε ζωδία. Όχι, πάμε στον καιρό πρώτα. Α, για πες τον καιρό. Λοιπόν, ζεστή μέρα χτες και ζεστό βράδυ, δεν ξέρω. Αν ήταν τα μάτς που μας ανεβάσαν τη θερμοκρασία μας. Την ώρα των μάτς δεν είχε, ειδικά στο Βικελίδη. 23 βαθμούς λέει. Είχε. Ναι. Εγώ ήμουν ένα τέταρτο πριν αρχίσει το μάτς, ήμουν έξω από το γήπεδο του Άρη. Τι έκανες εκεί? Καφεδάκι με δύο φιλαράκια μου καλά. Καφέ στην Παπαναστασίου? Όχι στην Παπαναστασίου, λίγο πιο πάνω. Απλώς έφυγα μετά και. Ποιο σπίτι? Από εκεί. Πού? Στην Παπαναστασίου, δε. Όχι, εκεί πιο πάνω. Λοιπόν, και άμα σου πω ρε φίλο ότι. Για πολύ λίγο στεναχωρέθηκα όταν έφαγε τον γκολ ο Άρης. Για πολύ λίγο όμως. Ναι, και μην πας τίποτα. Ναι, στεναχωρέθηκα. Αυτό είναι η έννοια της φιλίας, νομίζω. Δηλαδή. Φάνηκε από τον τρόπο που. Αυτό. την ίδια ώρα που έκανα καζούρα στα φιλαράκια μου, τους αριανούς, τους κολλητούς μου. 5 δευτερόλεπτα πριν στεναχωρέθηκα. Λέω πω τώρα θα στεναχωρέθηκαν και οι δύο ώρα τώρα. Ήταν εκεί, ανεβάζαν βιντεάκια, ιστορίες. Μετά όμως η καζούρα ήταν ακόμα πιο απολαυστική. Ευτυχώς η φωτογραφία που έστειλα είναι από αυτές που σβήνουν. Πάλι καλά. Ναι, πάλι καλά, για μην την είδαμε σε κανένα Facebook. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε φίλο που περιμένει. Θα συνεχίσουμε βεβαίως με καιρό. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και. Τι να πω. Περαστικά. Είναι το ξεκίνημα από αύριο, γιατί το καλοκαίρι ακόμα δεν ήρθε. Ήρθε νομίζω από χτες μετά τα μάτσα αυτά. Μπορούμε να πούμε καλό καλοκαίρι. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε. Το ζήτημα είναι ότι είπες αυτό που είπες και είναι ζώρικο. Και αυτό που είπες είναι για το νερό. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και η ενέργεια. Είναι και αυτά που πουλούνται. Τα οποία έχουν... Ναι, ναι.
έχουν πουληθεί σε άλλες χώρες. Φιλάρετε, πολλά χρόνια λένε όμως ότι θα πουληθεί το νερό, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Φοβούνται το κόστος. Αυτό, ναι. Όπως πολλά χρόνια λένε ότι θα κάνουν, θα δώσουν τα σπίτια, ουσιαστικά θα τα πάρουν τα σπίτια. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τα λοιπά, ναι. Ναι, και πάλι φοβούνται το κόστος, ευτυχώς που γίνεται αυτό. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός ο φόβος τελικά. Ναι, γιατί το πολιτικό κόστος είναι το μόνο που φοβούνται περισσότερο από τα αφεντικά. Ναι. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται στο εξής. Αυτό με το νερό, αφού υπάρχουν όλοι αυτοί οι δήμοι γύρω σε όλη τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν 14 δήμοι. Ναι. Γιατί δεν το κάνουνε, να βάλουν, να τσοντάρουν όλοι μαζί, κάνουνε του κόσμου τα έργα εκατομμυρίων ευρώ. Θέλουμε. Να τσοντάρουν όλοι μαζί, να γίνει μια συμμετοχική διαδικασία, να μείνει το νερό στη Θεσσαλονίκη. Είναι κρίμα δηλαδή. Θέλουνε. Δεν θέλουν. Αυτό είναι το θέμα. Άμα θέλω θα το κάνω, φιλάρε. Μα αυτό είναι το πρόβλημα και δεν καταλαβαίνω γιατί. Δηλαδή, στην τελική, μουρμουρίζουμε για την κυβέρνηση που σίγουρα κάνει αυτό που λένε οι έξω, αλλά και εμείς εδώ δεν κάνουμε κάτι για να μην γίνει. Είναι αστείο και πέρασαν τόσα χρόνια όπως λες και δεν θέλουν με τίποτα να το οργανώσουν έτσι ώστε να μπει ανάχωμα. Ναι. Και αν θα δούμε δίπλα τους γείτονες στη Βουλγαρία, ό,τι έγινε, γιατί έγινε εκεί πέρα αυτή η κίνηση, διπλασιάστηκε η τιμή. Θα πούμε το νερό νεράκι και είναι κρίμα. Εκεί έγινε στην ενέργεια, δεν ξέρω τι έγινε με το νερό. Λοιπόν, το θέμα μας είναι τραγικό και πραγματικά αξίζει τον κόπο να μπορέσει έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει κάτι, γιατί εμείς θα υποφέρουμε και δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει μια τεράστια αδράνεια. Αυτά για σήμερα. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Να είσαι καλά. Την καλημέρα. Την καλημέρα. Παρέλειψα να πω κάτι για το χτεσινό, για το μάτς. Και μετά θα πάμε στον καιρό. Ναι. Δεν λέω ότι επηρέασε, ίσως να επηρέασε κιόλας, αλλά δεν θα σταθώ, ρε παιδί μου, τόσο πολύ εκεί πέρα. Με τη φάση. Ναι. Ναι, πήγα να σε ρωτήσω πριν, ναι, αλλά πήγαμε. Ναι, το ξέχασα εντελώς. Εγώ δεν νομίζω ότι επηρέασε. Ούτε δεν, εγώ. Δεν παίρνω σοπά. Ότι είναι σπαστικό. Ξέρεις τι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Ότι δεν χρειάζεται ο Ολυμπιακός, αλλά τα παίρνει σφύριγματα. Και επίσης είναι και το θέμα που λέμε χρόνια για την ισονομία, ρε παιδί μου. Mm. Θεωρώ ότι αν γινόταν κάτι ανάλογο στην Τούμπα, ρε παιδί μου, υπέρ του ΠΑΟΚ, θα γινόταν ο κακός χαμός. Και μιλάμε για τη φάση του Φορτούνη, που ενώ είναι έξω για τις πρώτες βοήθειες, παίρνει την εντολή όχι από τον Κάιπερς, από τον πρώτο διαιτητή, από τον τέταρτο, θεμητό. Ισχύει αυτό. Μπορεί και ο τέταρτος να του πει μπες. Αλλά ρε Παπαπέτρου, εσύ που είσαι τέταρτος διαιτητής, λες τον παίχτη να μπει. Δηλαδή δεν ξέρεις τους κανόνες. Σε πείθει ο Φορτούνης που σου ζητάει να μπει, σε πείθει να του πεις μπες την ώρα που η μπάλα παίζεται από αυτή την πλευρά. Ναι. Είναι κανονισμός ξεκάθαρος του ποδοσφαίρου ότι για να μπει ο παίχτης που είναι εκτός γηπέδου και περιμένει στην πλάγια γραμμή για να μπει μετά από πρώτης βοήθειας, πρέπει η μπάλα να είναι μακριά, ναι, απέναντι. Όχι να την κλέψει κιόλας. Ναι. Όχι μόνο να είναι κοντά, αλλά του έδωσε το δικαίωμα να, ο παίχτης που είναι μέσα να του κάνει πάσα ουσιαστικά. Τραγική εικόνα. Δεν ξέρω πώς το επέτρεψε ο Κάιπερς αυτό. Σου λέω σε μερικές φάσεις. Ναι, ο Κάιπερς δηλαδή ελέγχεται, για, για την ποιότητα του Κάιπερς, εγώ το θεωρώ σφάλμα του μεγάλο. Ναι. Και επιμένω, δεν λέω ότι επηρέασε την πρόκριση αυτό το θέμα. Σίγουρα επηρέασε τον γκολ, έτσι. Το 2-0 δεν γίνεται από αυτή τη φάση. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Είναι σηκώνει συζήτηση. Να μην πούμε ότι είναι σφαγή και δεν τα μπορώ αυτά. Ούτε όπως είπαμε πριν θα το παίξουμε Μακεδονομάχη. Αλλά ήταν μια εικόνα που εμένα γέλασα, μπορώ να πω. Αυτό. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Πάμε. Να σου πω ότι μέχρι την επόμενη Τετάρτη-Πέμπτη δεν θα δούμε σταγόνα βροχής. Να πλύνουμε αμάξι. Ναι, πάνε πλύν το. Πάνε πλύν το. Ωραία. Δεν θα δούμε σταγόνα βροχής. Ναι, το αμάξι. Και από μέσα. Και από το μέσα. Δεν το πλέγεις από μέσα. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Πάμε σε θερμοκρασίες όπου μέχρι και το Σάββατο θα είμαστε στα σημερινά. Το να πλύνεις το αμάξι και από μέσα δεν είναι λίγο το ίδιο αυταπάτη με το πάντα καθαρό εσώργο, γιατί μπορεί να. Ναι, μπορεί να τύχει κάτι καιρό. Λοιπόν, μέχρι λοιπόν και το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα είναι εκεί στους 29, 30, 31 με το ζόρι θα φτάσουμε.
Με υγρασία 99%. Αυτό με 110 υγρασία. Την Κυριακή θα πάμε στους 32-33 εκεί Κυριακή Δευτέρα. Και Τρίτη Τετάρτη, φίλε, θα είμαστε στα 35. Αρχίζει και σφίγγει η κατάσταση. Αυτά και με τον καιρό. Η θερμοκρασία, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι. Πούντο. Έλα. Πω, τι μου βγάζει, διαφήμιση για ρούχα μου βγάζει. Έλεος, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. Α, έλα. Έλα. Μήπως μπορείτε να μου μπορούμε, μπορούμε, ναι. Γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Ναι, εντάξει, ναι. Κάθε μέρα. Μια φορά δεν μας έχουν κεράσει. Ναι, ρε φίλε, να πει σήμερα, να έρθει και να πει σήμερα είναι κερασμένα. Κερασμένα με μένα που γιορτάζω δεν μπορούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Άνετα. Τι αφήσουν πιστόλι. Θέλω να έρθει γιατί θα γενιάσω σήμερα μια νέα στήλη στα ανέκδοτα. Είναι η αγαπημένη μου στήλη εμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Θα φανεί αν συμφωνεί. Είναι η λεγόμενη. Είστε σίγουρα. Έτσι λέγονται αυτά τα ανέκδοτα. Που λέει κάτι ο άλλο και παντάει είστε σίγουρα τάδε. Α, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά. Παράδειγμα, α πούμε, ένα από τα αγαπημένα μου είναι το. Νάνι, το παιδί να κάνει. Είστε σίγουρα αισιολόγος. Κακό. Εντάξει. Από τα κακά σου ήταν αυτά. Ναι. Έλα. Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς. Είστε σίγουρα καμαριέρα. Και έχω και ένα. Βασικά έχει πολλά. Έχει πολλά, αλλά. Περίμενε, κάνε διάλειμμα να πω ένα εγώ. Έχεις. Ναι. Καπνίζεις μετά το σεξ. Δεν καπνίζω, αλλά αν είναι να κάνω σεξ, να το αρχίσω. Ωραίο. Πού είσαι, μωρή κουφάλα, είστε σιγουροδοντίατρος. Αυτό ναι, ρε φίλε. Αυτό ναι. Στο άρεσε αυτό το μάγια. Το φυσάω και δεν κρυώνει. Είστε σίγουρα ψυκτικός. Καλό. Και ένα τελευταίο. Ναι. Περίμενε διάλειμμα. Εγώ θα το πω πρώτα. Τι κάνει μια γυναίκα να κάνει. Τι. Η μονοτική ταινία. Ρίχτω. Ρε πέσεις να πάει παζαβούρα. Είστε σίγουρα σύμβουλος γάμου. Λοιπόν, θα τα κρατήσω. Και την άλλη φορά έχω. Έχω και για την άλλη κάβα. Ναι. Για αύριο, για να κλείσουμε ιδανικά την εβδομάδα. Θες να διαβάσουμε και λίγο ζώδια πριν κλείσουμε. Θέλεις? Ναι. Α, θέλει. Ναι. Να πούμε ηχθή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον ηχθή. Χθες βγήκαν τα ζώδια. Που έλεγε γούστα, λεφτά, γυναίκες, λεφτά βγήκε. Ναι. Δεν βλέπω. Θα μπορούσα. Τα κόκ δεν τα βλέπω. Πάω με τα αριανάκια τα φιλαράκια μου. Ναι. Πάμε για καφέ. Και το πρωί πήγαμε εκεί στην περιοχή πάλι. Και... Δεν κλείσανε μάτι με δύο καφέδες και ειδικά με το βράδυ και όλα. Ναι. Και μετά πάμε να ρίξουμε έτσι κίνο, ρε παιδί μου, κάνα στοίχημα, κάνα τέτοιο. Ρε φίλε, πιάνω τρεις φορές 3 στα 4. Τρεις φορές. Τσατίστηκα. Αλλά πήρα κάτι μετά. Ναι. Τσατίστηκε. Εντάξει, είπαμε κι εσύ. Λοιπόν. Αυτό. Ηχθείς, σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να πάρεις αποφάσεις και να κάνεις νέα ξεκινήματα που έχουν να κάνουν με ευεξία, έναρξη διατροφής, αλλά και άσκησης. Θα πάω σήμερα γυμναστήριο. Χθες να πήγαινες. Θα πήγαινα χθες. Προχτές πήγα. Προχτές. Χθες δεν είπα. Σήμερα, 5 η ώρα το απόγευμα. 5. Ναι. Τι ώρα έχω ραντεβού. 5 η ώρα το απόγευμα. Ελάτε να θαυμάσετε το κορμί μου, το γυαλισμένο, το σμιλευμένο, το σφιχτό, στο καλύτερο γυμναστήριο της πόλης μας. Τώρα εσύ, Αργανή, δεν νιώθετε λίγο καλύτερα από χθες? Δεν τσουτσουριάσατε. Δεν είναι χειρότερο αυτό. Δεν είναι. Ναι. Τι, ποιος Λιβάγια τώρα και... Πάκο Ολυμπιάδα, ελάτε να με θαυμάστε, ελάτε να γυμναστείτε μαζί μου, να πίνω εγώ την καφεδάρα μου και να σας βλέπω να τρέχετε στους διαδρόμους. Να σας πρίζει εκεί ο Μαυράκης, κάντε εκείνο εδώ 8 επαναλήψεις με 9 κιλά, τον ακούω εκεί. Κουράζομαι μόνο, υδρώνουν τα αυτιά μου. Γεια σου, Μαυράκη. Ο κοινωνικός περίγυρός σου θα επιδιώξει σίγουρα επαφή μαζί σου, αφού βασίζονται στα λόγια σου, συμβουλές σου και με τη βοήθεια που απλόχερα και ανιδιωτελώς τους προσφέρεις. Αυτό είναι το λάθος τους. Παρά, ναι, εκεί θα τελειώσουν και θα καταστραφούν. Παρά τις μπόλικες υποχρεώσεις, καταφέρνεις να βρίσκεις την άνεση και την ευκολία που τόσο καιρό ήθελες. Στα ερωτικά σου. Εδώ είμαστε. Αυτά με ενδιαφέρουν σήμερα. Αν είσαι ελεύθερος, ένας έρωτας μέσα από το επαγγελματικό σου περιβάλλον.
Κώστα. Θα έχει την, εξέλιξη που θες. Όχι. Από μένα είναι όχι. Ίσως άμα κάνεις λίγο παραπάνω γυμναστήριο. Ακούει ο Θοδωρής γι' αυτό τώρα. Η σκληρή δουλειά και η αξιοθαύμαστη απόδοσή σου θα σου φέρουν επαγγελματική επιτυχία. Το ξέρω, ρε. Το οικονομικά θα υπάρξουν έξοδα, αλλά θα είναι τα αναμενόμενα. Πώς λέγεται η χαλάρωση των πλουσίων? Πώς? Ζελέμπριτι. Καλό, καλό, καλό. Σκορπιέ, θα τα καταφέρεις σήμερα. Όχι. Α, όχι, θα καταφέρεις σήμερα. Θα καταφέρεις σήμερα να έχεις το πάνω χέρι στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, να κινήσεις τα νήματα όπως επιθυμείς και να δείξεις με ποικίλους τρόπους τι αξίζεις. Πετυχαίνεις την αποδοχή των γύρων σου με ευκολία, γεγονός που το έχεις ισχυρή ανάγκη τώρα. Οι όριμες αντιδράσεις σου αλλά και η σωστή σου συμπεριφορά κερδίζουν τον σεβασμό και τον θαυμασμό των άλλων. Προσοχή μόνο σε ανταγωνιστές και ζηλοφθόνους συνομιλητές που επιβουλεύονται την ευτυχία σου. Μην νομίζετε, θα κλείνω μικρόφωνο από εδώ και πέρα, δεν έχω. Αν είσαι δεσμευμένος, δεν μας ενδιαφέρει. Αν είσαι ελεύθερος, μπορείς σήμερα να αναμένεις μια νέα γνωριμία που υπόσχεται μέλλον και σταθερότητα. Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία. Δεν προλαβαίνουμε, μάνα μου, κάθε μέρα νέες γνωριμίες. Τι θα γίνει? Οικονομικά οι εξελίξεις θα είναι μόνο θετικές, αφού σε διακρίνει πνεύμα αποταμίευσης και οργάνωση. Επαγγελματικά θα έχεις επιτυχία και πληρώνεις πολλές φιλοδοξίες. Τι έστειλε κάποιος μηνούα? Τι γελάς από αυτό που γράφει, Έχω τρία ακόμα τέτοια να πω. Το ένα θα είναι για κλείσιμο. Το ζελεύρι ήταν καλό. Ναι. Το ζελεύρι ήταν καλό. Έχω τρία τέτοια λοιπόν, ακόμα. Πολύ και καλύτερο. Σήμερα ψήνομαι να διαβάσω και τοξότες. Έτσι για, για την αλλαγή. Ναι, γιατί όλο τα ίδια και τα ίδια που διαβάζουμε. Φίλε τοξότη, Γιάννη, εσύ που μας ακούς από Περαία. Τώρα ο Γιάννης στην Περαία αισθάνεται celebrity. Ναι. Ζελεύρι, ναι, όταν ήδη χαλαρώνει. Σήμερα θα είσαι Πώς λένε οι κανίβαλοι όταν βλέπουν μια έγκυο γυναίκα? Το ξέρω εγώ, για πες. Kinder έκπληξη. Εντάξει. Αλλά σου έχω τα άλλα δύο-τρία που έχω είναι εκπληκτικά. Ναι. Για πες. Άμα είναι σαν το προηγούμενο. Σήμερα αισιόδοξος και φάτος και γεμάτος ενέργεια, γεγονός που θα σε κάνει περιζήτητο και αγαπητός στους κοινωνικούς σου κύκλους και όλες τις αναστροφές. Καταφέρνεις και μετατρέπεις τα συστήματα και τις αλλαγές σου σε δράση και πράξεις. Μπορείς εύκολα πια να διεκδικήσεις την εκπλήρωση των υψηλών και μεγαλεπίβολων στόχων σου, αρκεί να μετριάσεις βιασύνη και υπέρμετρο ενθουσιασμό, ώστε να μην κάνεις λάθη στις επικοινωνίες και μετακινήσεις. Να σταματήσω τώρα να το ξέρω, γιατί δεν αθεχτήκε κανένας. Ναι. Σου έχουν πει ποτέ τα χαρτιά ή το φλιτζάνι? Εσύ με παρακολουθείς? Όχι. 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 Λοιπόν. Είναι θέμα αρκετά μεγάλο τώρα αυτό. Έτσι θα ωραία. Το πούμε. Θες σε διάλειμμα. Όχι, θα το ξεχάσουμε, δεν υπάρχει. Εγώ μπορώ να το σημειώσω. Ναι, για σημείωσε το. Ωραία. Θα σου πω μόνο ότι είχα φίλοι σπάνιο. Κολλητή. Ναι, είχα κολλητή. Είχα πολύ καλή μου φίλη, συμμαθήτρια, ναι, στο Λύκειο. Δεν θα μπορούσα να ήταν κάτι άλλο εκτός από φίλη μου. Κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, ναι, ναι. Η οποία με τα μετασχολικά χρόνια, ρε παιδί μου, δεν τα αλλάζω. Είχε ένα ψιλικατζίδικο είχε πάρει εκεί κοντά στο σχολείο, μαζί με τα αδέρφια της. Τα αδέρφια της πολύ καλή μου φίλη ακόμα. Α, ναι. Ναι. Ακούνε τώρα? Ναι, όχι, στην Κύπρο είναι και οι δύο. Το ψιλικατζίδικο βιδωμένη ήταν. Αναγκαστικά. Λοιπόν, και έλεγε εκπληκτικό φλιτζάνι, φίλε. Μια φορά μπήκε. Κατσαρόλα, λέγε. Μια φορά μπήκε, μια φορά βγήκε. Κατσαρόλα, δεν είναι. Όχι, όλοι βγήκε. Λοιπόν, και μου είχε πει το φλιτζάνι κάποια στιγμή και λέει: Βλέπω ένα χ. Γι' αυτό ονόμασα την εκπομπή Χ όλα κάποτε. Είχε δει ένα χ και ένα τηλέφωνο δίπλα. Σταθερό. Σταθερό ήταν. Ναι. Νομίζω δεν υπήρχαν κινητά τότε καν. Ναι. Και μου λέει μία. Βλέπω ένα χ, λέει, και ένα τηλέφωνο. Λέει, να τώρα παίρνει τηλέφωνο, αυτά δεν είναι σωστά. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω τι είναι. Και ξέρεις τι ήταν, ρε φίλε. Σε τρεις μέρες μετά μου ήρθε χαρτί για να πάω φαντάρος. Στο Χαϊδάρι. Χ. Χαϊδάρι. Τηλεφωνητής. Πάμε στο φίλο τελευταίο να είναι και σύντομο. Ένα λεπτάκι. Δεν ωραία. Αυτά είπε όλα. Μπράβο, φίλε. Περιεκτικό. Καλά, εντάξει, είπαμε σύντομο, αλλά φαντάσου ότι είχε να πει πολλά. Ναι. Και μου έτυχε περιστατικό το οποίο θα το πούμε αύριο, σημείωσε το. Έλα ήσυχα λίγο εκεί απέναντι. Άντε. Λοιπόν. Έλα. Κωστάκι. Λοιπόν. Μου έτυχε χτες να μου πει ο κολλητός μου, Μαριανός, ότι η κοπέλα του. Ναι, ναι. Καινούργια κοπέλα, εδώ και δύο εβδομάδες, τρεις, φρέσκο κρέας, φρέσκο νέο. Πήγε και της είπαν το φλιτζάνι και στο φλιτζάνι της, ναι, αυτή που της το είπε, είπε για το φίλο μου,
ότι ναι, ξέρω εγώ το αγόρι σου, εκείνο το άλλο, και ότι το αγόρι σου ναι, έχει έναν φίλο που το λένε Κώστα, ναι, όνομα κανονικά. Σπάνιο. Ρε φίλε, δεν είπε Γιώργος, Γιάννης, Δημήτρης, είπε Κώστας με ένα κάπα το οποίο λέει Κώστας, ο οποίος λέει, ξέρω εγώ, και είπε διάφορα πράγματα για μένα τα οποία ισχύουν, ρε φίλε. Σε σχέση με... Ξυλός, ξανθός, γαλλομάτς. Ναι, αυτό. Νέος, 22 χρονών, ξέρω. Σε σχέση με... Είπε πράγματα σε σχέση προσωπικά δικά μου και σε σχέση όμως με τον κολλητό μου. Και έμεινα έτσι. Απίστευτη. Δηλαδή θέλω να πάω. Μέρος εσύ πιστεύεις? Όχι. Μέρος το οποίο δεν πιστεύω, αλλά πιστεύω ότι είναι υλικό για εκπομπές. Ούτε εγώ πιστεύω, αλλά βγαίνουν κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι είναι υλικό για να συζητάμε σε εκπομπές. Οπότε με βολεύει. Όπως και τα όνειρα. Μέρος το οποίο πηγαίνεις άμα έχεις χτυπήσει, αλλά σου λένε και το μέλλον. Φλιτζάνιο. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ακολουθεί αθλητήριος. Πώς λέγεται ένας Κούρδος στον πάτο της θάλασσας? Όχι, μην είναι ρατσιστικό, σας παρακαλώ. Βοτσαλάν. Πώς λέγεται ο Σούπερμαν στην Κρήτη? Πώς? Υπερκοπέλη. Και θα κλείσουμε με αυτό. Ναι. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός. Ζούμου σου. Αθλητήρια, μένετε στο Λίμπερο 107,4. Τον αθλητικό Λίμπερο ήταν ναι, η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαμαναλάκη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ναι. Πώς λέγεται ο ειδίποδας στα αγγλικά? Πώς? Motherfucker! Ντροπή, ντροπή. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.